Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για άλλους καλημέρα. Για ποιους καλημέρα. Για τους που σηκώθηκαν στις 12 παρα 5. Γιατί δεν σηκώθουν 12 παρα 5. Γιατί υπάρχει και κόσμος αγάπη, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σηκώνεται 3 ώρες. Έχουμε δουλειά στο αργείο. Όχι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν τη νύχτα αγάπη και σχολάνε 3, 4, 5, 6 τα ξημερώματα. Και ξυπνάνε 12 παρά. Και ξυπνάνε 12, 1, 2. Τότε καλημέρα και σε αυτούς. Καλημέρα και σε αυτούς, ωραία. Καλημέρα και σε αυτούς. Τι γίνεται. Πέμπτη σήμερα, 30 Μαΐου. Σοκ, ναι. Πρώτη εδώ. Είναι το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Ναι. Συνεχίζονται οι ζυμώσεις της ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τους παίκτες που έχουν εκκρεμότητες με τον σύλλογο. Όπως είναι ο Σάχο, όπως είναι ο Κάνιας. Θα αναφερθούμε σε αυτά. Περιμένουμε. Να κλείσουν όλα τα εσωτερικά μέτωπα και να πάμε και στα εξωτερικά μέτωπα. Να αρχίσει σιγά σιγά να γεμίζει το ρόστερ στις θέσεις που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση για να παρουσιαστεί ακόμα πιο δυνατός τη νέα σεζόν και να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός και στην Ευρώπη. Τελείωσε και επίσημα το Βαρέλα. Πάει αυτό. Μέχρι το 2022. Είναι αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ναι. Από 1000 κύματα υπόθεση. Τον περασμένο Αύγουστο ακόμα. Πρόταση σε Βαρέλα, ανανεώνιο Βαρέλα, μια ανάσα Βαρέλα. Τελικά φτάσαμε 29 Μαΐου του 19. Και ενώ είχε ήδη αποχωρήσει ο Βαρέλα και είχε ήδη αποχαιρετήσει και αυτός και η οικογένειά του. Τον είχαν αποχαιρετήσει και όλοι. Και οι συμπαίχτες. Ναι. Και τελικά πριτάνευσε η λογική, θα πω εγώ. Από όλες πλευρές. Κυρίως του Βαρέλα. Ναι, κυρίως του Βαρέλα. Ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε κάτι. Είχε κάνει την τελευταία του πρόταση, η οποία ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Νομίζω λίγο η προσέγγιση άλλαξε. Ναι, ενδεχομένως η προσέγγιση την άλλαξε, αλλά η ουσία δεν άλλαξε. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να προσφέρει 1,5 εκατομμύριο. Η τελευταία του πρόταση, την οποία τελικά αποδέχτηκε και ο Βαρέλα, ήταν 1 εκατομμύριο πάγιες αποδοχές, με μπόνους για κατάκτηση πρωταθλήματος κυπέλου, παρουσία στους ομίλους της Champions League, ανεβαίνει το ποσό. Βάλει και τα έξτρα πριν σαβίδι που λέγαμε και χθες. Οπότε μέτρησε όλο αυτό, κάτι που ενδεχομένως να μετρήσει και στην υπόθεση του Σάχοφ. Πολλές φορές έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ίσως και μεγαλύτερη σημασία η προσέγγιση. Το έχουμε δει. Εντάξει, ο τρόπος πάντα. Πάντα μετράει. Ναι. Σε οποιοδήποτε θέμα. Στο πώς θα προσεγγίσει τον άλλον. Στου Σάχοφ τα δεδομένα είναι διαφορετικά λίγο. Ουσιαστικά και δεν έχει πρόταση που να φτάνει αυτή του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι παίζει και λίγο ρόλο όλο αυτό που έγινε το Βαρέλα. Πόσο μάλλον να φτάνει η πρόταση στα θέλω του Σάχοφ. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Από το περιβάλλον το έβγαινε προηγούμενο και όλος εβδομάδα ότι δεν είναι πολύ ζεστό στο ενδεχόμενο του Ισραήλ τόσο πολύ, που από εκεί κυρίως είχε κάποια πας, πρόταση. Πού θα πας ρε, κάτσε εδώ τώρα. Ναι, δεν ήταν πολύ θετικό, είναι η αλήθεια. Μα ήταν, ας πω κάτι, ήταν δεδομένο ότι η Μακάμπη του Βλάνταν Ίβιτς δεν μπορεί να προσφέρει τέτοια συμβόλαια. Είναι υπό επιτήρηση από την UEFA. Ναι, και σαν προορισμός. Έχει προορισμό στις μεταγραφές η ομάδα του Βλάνταν Ίβιτς και δεν θα μπορούσε να προσφέρει ένα συμβόλαιο 700 ή 705.000 που ήθελε ο Σάχοφ. Ναι, και σαν προορισμός γενικά δεν σε ικανοποιεί και στο 100%. Όπως επίσης δεν μπορεί να προσφέρει τα χρήματα που θέλει η Πόρτο για το Κουσουϊσάο, δεν μπορεί να τα προσφέρει η Τραμπζονσπορ. Γιατί? Για τον Ολιβέιρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Δεν μπορεί να δώσει η Τραμπζονσπορ 6, 7, 8, 9, 10 εκατομμύρια. Εγώ νομίζω ότι αυτό λίγο με την Τραμπζονσπορ και γενικότερα αυτό που γίνεται από χθες στην Πορτογαλία είναι και ένα παιχνίδι τακτικής λίγο από την Πόρτο να δείξουμε ότι ο παίκτης πουλάει γενικά. Δηλαδή συζητιέται στην αγορά. Εμείς από την άλλη βγάζουμε, γιατί αυτό έχει συμβεί τώρα με την Πόρτο. Η Πόρτο βγάζει προς τους δημοσιογράφους εκεί ότι τον κρατάμε και τον θέλουμε και τον υπολογίζουμε. Νομίζω ότι είναι λίγο κομμάτι τακτικής, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι γενικά στην Πορτογαλία γίνονται όλα στις μεγάλες τουλάχιστον ομάδες, Μπενφίκα, Πόρτο, γίνονται λίγο όλα κατόπιν συνεννόησης με των ομάδων, με τους ρεπόρτερ. Δεν είναι πολύ το ελεύθερο το ρεπορτάζ. Μπορεί να είναι και παιχνίδι της πλευράς Ολιβέιρα. Ναι. Δεν μην ξεχνάμε ότι το συμβόλαιο λύγει. Φυσικά. Και μπορεί να θέλει νέο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές. Με αυτό σου λέω. Και πιστεύω μπήκε στο παιχνίδι είναι μια ομάδα από την Τουρκία που δεν είναι μέσα σε κορυφαίες τρεις. Και ξεκάθαρα νομίζω δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά που θα ήθελε η Πόρτο για να αγοράσει τον Ολιβέιρα. Οπότε μπορεί να είναι κάλλιστα παιχνίδι τακτικής, άσε που δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους Τούρκους δημοσιογράφους. Ακριβώς. Και νομίζω ότι, επειδή το έχουμε πάρα πολλές φορές, ότι η υπόθεση έχει πολύ μέλλον, ανεξάρτητα από το αν θα
θα γίνει νέα κουβέντα με τον ΠΑΟΚ και να ξεκινήσει ένα κύκλο συζητήσεων προκειμένου να πέσει λίγο η Πόρτο, να ανέβει λίγο ο ΠΑΟΚ και να τα βρουν. Ανεξάρτητα από αυτό, θεωρώ γενικά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μέλλον για τον Ολιβέιρα. Είναι αλήθεια ότι και το Δεκέμβριο, όταν είχε έρθει ο παίκτης εδώ, όποτε μιλούσαμε εμείς με Πορτογάλους, μας έλεγαν ότι μην θεωρείται δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να τον κρατήσει. Η Πόρτο τον υπολογίζει για μετά τον Ιούνιο. Αυτό το έλεγαν. Αλλά αν όντως θα τον κρατήσουν εκεί, θα φανεί. Απλά σου λέω για μένα, επειδή έχω καταλάβει λίγο ότι δεν είναι εκεί τα πράγματα πολύ. Δεν υπάρχει τόσο ρεπορτάζ, αλλά περισσότερο υπάρχει πληροφόρηση direct από τις ομάδες τους δημοσιογράφους. Νομίζω ότι το ότι βγήκε χθες από όλους το ίδιο ότι μένει ο Ολιβέιρα και τον πιστεύουμε και τον θέλουμε και τον κρατάμε, και μετά το απόγευμα να βγαίνει αυτό από την Τουρκία, εμένα μου κάνει λίγο ότι βγάζουμε κάποια πράγματα για να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο κλίμα αυτή τη στιγμή και βλέπουμε. Είναι μια περίοδος που όλα νομίζω είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Έχουμε και δημοσιεύματα στην Ελλάδα που παραδοσιακά παίζουν το παιχνίδι των μάνατζερ. Ακριβώς. Άλλες ιστοσελίδες και εφημερίδες παίζουν το παιχνίδι των ομάδων. Γενικότερα υπάρχει ένα χοντρό παιχνίδι, γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα εκατομμύρια είναι πολλά. Ομάδες θέλουν να ξεφορτωθούν παίκτες με μεγάλα συμβόλαια. Άλλες ομάδες θέλουν να ρίξουν την τιμή ενός ποδοσφαιριστή και να τον αποκτήσουν. Εμείς τα καταγράφουμε. Θα αναφερθούμε και συνέχεια και στην περίπτωση Σάχοφ. Θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο να δούμε αν υπάρχει και ρεπορτάζ για την υπόθεση Κάνιας. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε, νομίζω, το ενδεχόμενο να μείνουν και οι δύο. Εμένα δηλαδή ένα δύσκολο. 5%, ένα 3%. Υπάρχει αυτό το, υπάρχει, το αλλά μικρό ποσοστό. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, γιατί μετά ουσιαστικά κρατάς ακριβώς την περσίνη μεσαία γραμμή. Ενώ νομίζω ότι ίσως θέλει μια ανανέωση φέτος και ένα επίπεδο πάνω. Εγώ δεν νομίζω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θέλει μια ανανέωση. Δεν ξέρω εμένα πόσο λογική έχει. Και δύο ποδοσφαιριστές. Αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω να μπορεί να πει κανείς ότι εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ανανεώσει μόνο ένας ή κανένας. Όχι, δεν βάζει κανένας στο χέρι του φωτιά. Το λέγαμε και με τον Βαρέλα, ότι άμα δεν δεις κάτι επίσημο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μήνυμα του ΠΑΟΚ ότι αποχαιρετούμε τον Ευγέννη Σάκοφ και τον ευχαριστούμε και όλα αυτά, δεν μπορείς να πεις κάτι. Το ίδιο ισχύει και για τον Κάνιας. Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί για να δούμε τις εξελίξεις. Δηλαδή, λέει κάποιος ότι αν μείνει και ο Σάκοφ και ο Κάνιας, υπάρχει ο Βέρμπλουμ, υπάρχει ο Μίσιτς. Μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Ισμαήλ και τελείωσε η μεσαία γραμμή. Και εγώ σου λέω ότι μπορεί να φύγει ο Μίσιτς. Ναι. Σου λέω ένα δεχόμενο, εντάξει. Μπορεί να βρεθεί φόρμουλα να πωληθεί ο Βέρμπλουμ. Καταπολυθεί. Δύσκολο. Εντάξει, δύσκολο, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι της φιλοσοφίας ότι δεν υπάρχει καμία προσκόλληση με κανένα ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Βιερίνια. Όλοι οι υπόλοιποι, αν έρθει πρόταση. Εντάξει, βάζουμε μέσα και τον Βαρέλα και δύο-τρεις παίκτες που είναι όπως είναι ο Κρέσπο, όπως είναι ο Μπίσεσβαρ, που ανανέωσαν και προσφάτως, αλλά οι υπόλοιποι νομίζω δεν θα είναι τόσο μεγάλη έκπληση να υπάρξει κάποια αποχώρηση. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν είναι τα πράγματα ξεκάθαρα, ούτε μπορεί να πει κάποιος ότι θα ανανεώσει μόνο ένας από τους δύο. Ξαναλέω, υπάρχει για μένα ένα 3-5% να ανανεώσουν και οι δύο και μπορεί να συμβούν χίλια δύο πράγματα. Να αποχωρήσει ο Μίσιτς, ο οποίος είναι δανεικός, μην ξεχνάμε. Και να έχουμε ανακατατάξεις σε όλες τις γραμμές. Το θετικό είναι, το έχουμε καταγράψει εδώ και μια εβδομάδα, ότι η παραμονή Βαρέλα έχει ηρεμήσει την κατάσταση, όχι μόνο στο κομμάτι του κόσμου. Ήταν κομβική σημασία, γιατί ο ΠΑΟΚ διατηρεί ακέραιο το μεγάλο του όπλο που ήταν η άμυνα, μαζί με τον Πασχαλάκη. Ναι, επίσης περνάει ένα μήνυμα ότι όταν υπάρχει διάθεση και. Ότι βάζεις και λίγο κάτω το εγώ σου για να μείνεις στον ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης επίπεδου Βαρέλα. Περνάει λίγο το μήνυμα και στους υπόλοιπους ενδεχομένως. Γι' αυτό λέμε κιόλας ότι μπορεί να έχει παίξει ακόμα και αυτό ο ρόλος για την υπόθεση Σάκοφ. Θα αναφερθούμε και στο Σάκοφ. Νομίζω γενικά ότι έχει σημασία η υπόθεση Βαρέλα. Για μένα τουλάχιστον προσφέρει μια μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί μιλάμε και για μια σημαντική μονάδα στην άμυνα, αλλά κυρίως μιλάμε για μία από τις προσωπικότητες της ομάδας γενικότερα, εντός και εκτός αποθετηρίων, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, παντού. Την ίδια στιγμή είναι το θέμα των ημερών και νομίζω δικαιολογημένα, γιατί το φόντο είναι η Θεσσαλονίκη της επόμενης τετραετίας. Είναι οριστικά στο β' γύρο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας μαζί με τον Νίκο Ταχιάο. Έγινε η καταμέτρηση
η επανακαταμέτρηση μάλλον που ζήτησε ο Γιώργος Ορφανός, να διευκρινίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ότι μετράνε τα άκυρα. Δεν ξαναβγάζουν τα τσουβάλια με τις ψήφους και παίρνουν από την αρχή, γιατί θα πηγαίναμε αγάπη 18 Ιουλίου για να γίνει αυτό. Η διαφορά των 509 ψήφων πραγματικά είναι πολύ μικρή και μετρήθηκαν τα άκυρα ψηφοδέλτια. Μήπως εκεί υπήρχαν ψηφοδέλτια που κακώς χαρακτηρίστηκαν άκυρα. Δεν προέκυψε κάτι και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας θα είναι στο δεύτερο γύρο. Όσοι είδατε χθες το debate των δύο στο Open, το είδες αγάπη? Ναι, είδα λιγάκι στο τέλος. Νομίζω ότι βγάλατε τα συμπεράσματά σας. Εγώ δεν χρειαζόμουν το debate για να τα βγάλω, αλλά νομίζω ότι όσοι δεν είχαν ξεκάθαρη άποψη για τους δύο και τι όραμα έχουν για την πόλη, νομίζω βγάλαν τα συμπεράσματά τους. Θα μου πεις, μπορείς από 10-12 λεπτά να βγάλεις συμπέρασμα? Μπορείς, ναι. Εντάξει, και σε επίπεδο χαρακτήρα φάνηκαν νομίζω πολλά στο debate. Κατάλαβες πέντε πράγματα. Πώς κινεί το ένας, πώς κινεί το άλλος. Τι σκέφτει το ένας, τι σκέφτει το άλλος. Εντάξει, είχαμε... Και πού πάει την κουβέντα ο ένας και πού την πάει ο άλλος. Ξεκάθαρα, όταν ακούς ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι η καθαριότητα από τον Νίκο Ταχιάο, εγώ θα πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Το έχουμε πει και εδώ. Και πρέπει να λυθεί άμεσα. Πάρα και έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας που λέει ότι πρέπει μέχρι τα Χριστούγεννα να δώσουμε λύσεις στα θέματα της καθημερινότητας του κατοίκου αλλά και του τουρίστα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείς να πας από το Α στο Ω. Φυσικά. Πρέπει να λύσεις τα βασικά. Να λύσεις του Κοσμάκη το πρόβλημα στην συγκοινωνία που είναι τεράστιο, στη μετακίνηση. Θυμίζουν τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη νέο Δελχή, με το πώς είναι στριμωγμένο μέσα ο κόσμος. Να ανακαθαρίσει η πόλη. Όταν το ιστορικό κέντρο είναι τόπο σκουπιδιών, ξέρουμε όλοι τι γίνεται στις γειτονιές μας, το ζούμε. Ναι. Και υπάρχει το θέμα της ασφάλειας. Δεν γίνεται να μην μπορείς να κυκλοφορείς άνετα μετά τις 8-9 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Δηλαδή, okay, στην καρδιά της πόλης. Κορυδεύαμε τόσα χρόνια και ήμασταν ειρωνικοί για την Αθήνα, για την κέντρο, Ομόνια. Ναι. Τι είναι να γίνει Αριστοτέλους μια μικρή Ομόνια? Και όσοι νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, κάντε μια βόλτα 9-10 η ώρα το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους από την Ερμού και πάνω. Ποιο βράδυ, εδώ μέρα δεν περνάμε πλέον. Το αποφεύγεις τη μέρα. Πόσο μάλλον το βράδυ. Ναι, κάνε μια βόλτα το βράδυ. Ναι, εντάξει. Είναι άλλη Αριστοτέλους από την Ερμού και κάτω. Ναι. Μέχρι ναι, την παραλία και είναι μια άλλη Αριστοτέλους από την Ερμού μέχρι την Εγνατία και πάνω από την Εγνατία. Ναι, και πάνω από την Εγνατία δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, νομίζω. Δεν νομίζεις, σωστό είναι αυτό. Ναι. Οπότε έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Απ' τη μία ακούσαμε τον Νίκο Ταχιάο να λέει με καμάρι, εγώ είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να το πηγαίνει γενικότερα στο πιο κομματικό και σκληροπυρηνικό. Θα αποκλείσω τους λαϊκιστές, θα αποκλείσω αυτούς, θα αποκλείσω τους άλλους. Και απ' την άλλη, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, σωστά κατά την άποψή μου, είπε ότι δεν θα αποκλείσω κανέναν. Η επόμενη μέρα της Θεσσαλονίκης χρειάζεται όλο τον κόσμο για να πάει μπροστά. Ξαναλέω, όσοι δεν είδατε το debate, επειδή το θέμα είναι σοβαρό και θα ψηφίσουμε για την επόμενη τετραετία της πόλης, κάντε ένα κόπο, νομίζω υπάρχει στο Web TV του Open. Παντού υπάρχει. Αν δεν εμπιστεύεστε εμένα και την αγάπη, δείτε το debate στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων χθες στο Open, γύρω στις 7:20 και βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Πάντως, ξαναλέω, η είδηση είναι ότι οριστικά θα είναι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα, εχθές ουσιαστικά διαλύθηκε το ποτάμι. Δεν κατεβαίνει στις εκλογές ο Πάνος Καμένος. Ζήτημα αν θα κατέβουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στις εκλογές. Και δεν υπάρχει και λόγος όταν ο Ηλίας Ψινάκης σαν κόμμα συγκέντρωσε περισσότερους ψήφους από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αυτό έγινε αλήθεια. Το άκουσα κάπου. Λέω, ιδέα μου θα είναι. Μάλιστα. Και έχω και πάρα πολλούς φίλους που ψήφισαν Ψινάκη. Αλήθεια. Να ψηφίσουν. Ναι. Είδαν στο ψηφοδέλτιο το όνομα του Ηλία και ψηφίσαν Ηλία. Okay. Και γιατί να μην ψηφίσεις? Ηλία Ψινάκη. Ναι. Η άλλη καλύτερη είναι. Είναι καλά να το πάμε έτσι, άστο, δεν ψηφίζει τίποτα. Πώς λέγεται το κόμμα του? Το έχουμε. Θα σε γελάσω. Και δεν θέλω. Μάλιστα. Είναι μάλλον προσωποκεντρικό, είναι το κόμμα του Ηλία Ψινάκη. Ηλίας. Αυτά λοιπόν και με τις εκλογές. Μας ενδιαφέρει κυρίως το κομμάτι των δημοτικών εκλογών. Εντάξει, σε πολλές πόλεις υπάρχει δεύτερος γύρος, αλλά μας ενδιαφέρει ο δεύτερος γύρος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
να πάτε όλοι βασικά να, να ψηφίσετε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Είναι 10 λεπτά, 1 τέταρτο από την ημέρα σας. Θα κάνετε και μια βόλτα. Θα πάτε πολύ και στα σχολεία που φοιτήσατε όταν ήσασταν μικροί. Αλλά το να απέχει κάποιος δεν νομίζω ότι είναι και το πιο σόφρον για έναν πολίτη που θέλει να έχει απαιτήσεις και θέλει να λέγεται σκεπτόμενος και ενεργός στην κοινωνία. Είναι 10 λεπτά, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Θα αναφερθούμε και αύριο στο θέμα του δεύτερου γύρου των εκλογών στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά το διάλειμμα. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Ρίτζις Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 Ιουνίου, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Ο λαός τραγούδι θέλει, το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου, από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Έχουν μείνει ακόμα 4 παραστάσεις στο Θέατρο Βεργίνα. Είναι, είπα, 7-8 Ιουνίου, Παρασκευή Σάββατο, 14-15 Ιουνίου οι τελευταίες παραστάσεις. Οπότε κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνου φυσικά στο Regency, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-2-3-4-5-6 και 7. Η Αναδομό είναι μαζί μας, η οποία προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση του σπιτιού σας ή του επαγγελματικού σας χώρου με πάρα πολύ καλές τιμές και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα σας φτιάξουν όλα με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα, και η Στίχημαν, η οποία προσφέρει πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχει το σερί, το οποίο έχει επιστρέψει μετά από το παγκόσμιο κύπελο, και το live καζίνο στη διάθεσή σας όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούμε λίγο ώρα και κάποια διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Δεν θέλουμε να του χαλάσουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον πρώην, θα πούμε. Είναι λίγο περίεργο. Είναι. Περίεργο. Ναι. Υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΕΠΑΟΚ και πλέον υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝΑΛ, τον Κυριάκο Κυριάκο, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Κυριάκο, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα και εσάς. Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε? Καλά. Λίγο περίεργη μέρα, αλλά καλά. Καλά. Πόσα μηνύματα δέχτηκες χθες? Πάρα πολλά, και η αλήθεια είναι ότι θέλω να τα απαντήσω προσωπικά ένα-ένα και γίνονται όλα τόσο γρήγορα και όλο μαζεμένα, είναι λίγο χαοτικό. Ελπίζω να προλάβω. Κυριάκο, σε ανθρώπινο επίπεδο πώς είναι να αφήνεις κάτι που δεν είναι μια εταιρεία η ΠΑΕΠΑΟΚ, εντάξει, νομικά είναι μια... εταιρεία, αλλά είναι, το ξέρουμε, κάτι πολύ παραπάνω. Είναι άνθρωποι, είναι συνέστημα, είναι ευτυχία, είναι δυστυχία, είναι πίκρα, είναι χαμόγελα. Μετά από 20 χρόνια που είναι μισή ζωή ουσιαστικά, πώς είναι να αλλάζεις σελίδα στη ζωή σου? Κοροϊδεύω λίγο τον εαυτό μου και θεωρώ, εντάξει, ότι δεν θα μου απαγορέψουν την είσοδο στο παλιό μου γραφείο. Φαντάζομαι όχι. Ή στα παιχνίδια ή στα αποδυτήρια. Θα μπορώ να τους δω και να μιλήσουμε όπως μέχρι σήμερα, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μια σκέψη η οποία γίνεται εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ότι καλό θα ήταν στο πικ της δικής μου παρουσίας, ενώ των δικών μου χρόνων, ότι ήταν μια καλή στιγμή να σταματήσει αυτή η παρουσία. Πραγματικά ήταν η σκέψη και η απόφαση είχε να κάνει 50-50, 50% για μένα και 50% για την ομάδα. Νομίζω ότι και η ομάδα πρέπει να φρεσκαριστεί, εκεί που είναι στο απόγειό της, να έρθουν άνθρωποι με ακόμη ισχυρότερο κίνητρο να κάνουν ακόμη πιο ωραία πράγματα. Και για μένα πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδος, ειδικά η τελευταία τριετία, τετραετία, ήταν μια περίοδος κυρίως μαχών, πολιτικής μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο, κερδίσαμε τις περισσότερες και ίσως ήρθε η ώρα όλη αυτή την εμπειρία, όλο αυτό το παρετοκάπνισμα που λέω εγώ, να την βάλω στην υπηρεσία ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και να προσπαθήσουμε έτσι, λίγο-λίγο να αλλάξουμε λίγο και την εικόνα που έχει ο κόσμος για τους πολιτικούς και την πολιτική. Ναι. Νομίζω είσαι συνηθισμένος στην πίεση, δηλαδή τα επίπεδα πίεσης νομίζω ότι τα τελευταία τριετία τουλάχιστον ήταν πολύ ψηλά. Τώρα μπαίνεις σε έναν χώρο πολύ πιο άγριο, αλλά το έχεις γενικά. Δεν ξέρω αγάπη αν είναι πιο άγριος ο χώρος της πολιτικής από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και όπως ήταν τα τελευταία χρόνια έμοιαζαν πολύ οι μάχες που δόθηκαν στο
στο ποδόσφαιρο με τις μάχες που θα χρειαστεί να δώσουμε σε αυτή τη συγκυρία στην πολιτική. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι όλα αυτά τα καουμποϊλίκια που λέω εγώ για μένα, που κάνω, που πάντα παίρνω μία απόφαση και οι πρώτες αντιδράσεις των κοντινών μου είναι η μούτζα, συνήθως μου βγαίνουν σε καλό. Δηλαδή όταν βλέπω ότι λέω κάτι και με μουτζώνουν, λέω ότι μπράβο, πάμε να... Γιατί και στον ΠΑΟΚ κάπως έτσι βρέθηκα. Είχα ξεκινήσει πολύ νέος μία καριέρα ως δημοσιογράφος σε καλές εποχές του τύπου και όταν μου δίναν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, όλο και περισσότερα χρήματα, παρότι ήμουν 19-20 χρονών, μία μέρα τους είπα ότι σταματάω από την εφημερίδα Μακεδονία και πάω στον ΠΑΟΚ χωρίς λεφτά, χωρίς τότε έτσι, πολλές προοπτικές εκείνη την εποχή. Όντως, όντως. Και τότε μούντζες έτρωγα και γενικώς όποτε λέω κάτι δικό μου, ας πούμε, έχω ένα τέτοιο, το καουμποϊλίκι που λέω. Κυριακό, δέχτηκες πολλές κριτικές, είτε κομψές είτε άκομψες. Καλιά φορά διαφωνήσαμε και μαζί για τον τρόπο που προσέγγιζες τα θέματα, έτσι με τον πολιτισμένο σου τρόπο και γενικά σε έναν χώρο που δεν κυριαρχεί και ο πολιτισμός, είναι η αλήθεια. Αποχωρώντας από τον ΠΑΟ και εισπράττοντας μόνο θετικά σχόλια για όλη αυτή τη στάση, πώς το βιώνεις όλο αυτό? Φαντάζομαι γιατί δεν υπάρχουν μόνο. Υπήρχε η απέτηση για μια πιο σκληρή γλώσσα, για όχι και τόσο πολιτισμό. Εντάξει, τα βιώνεις σχεδόν καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Κοίτα, για να το αναλύσουμε και να κάνουμε μια έτσι. Να κάνουμε μια αποτίμηση, αν θέλεις. Ούτε μόνο θετικά είναι τα σχόλια προφανώς των ανθρώπων για το ότι φεύγω. Είναι και άλλοι άνθρωποι που δεν εκτιμούσαν τον τρόπο που δούλευα ή δεν συμφωνούσαν τέλος πάντων με τον τρόπο που δούλευαν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν με θεώρησαν ποτέ ανέντιμο ή ανήθικο. Αυτό είναι το βασικό. Και προφανώς οι άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν ή δεν έχουν καλή άποψη για μένα, χθες σεβάστηκαν τη στιγμή και δεν εκφράστηκαν. Μπορεί στο μέλλον να εκφραστούν. Ναι. Για τον λόγο για τον οποίο έχω διαφωνήσει με πολλοί κόσμο είναι και ο λόγος που κοιτώντας πίσω με κάνει περήφανο για τον τρόπο που δούλεψα. Γιατί θεωρώ πρώτον ότι όλη αυτή η ιστορία περί δυναμικής επικοινωνίας και αντιδράσεων σκληρών κτλ. Προέκυψε από το γεγονός ότι η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας 20ετίας τίτλους ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά είχε διαλέξει μια επιθετική, πολύ επιθετική και πολύ έτσι σκληρή επικοινωνία και στο συλλογικό υποσυνείδητο αποτυπώνεται ότι αυτοί με αυτή την επικοινωνία κερδίζουν τα πρωταθλήματα, πρέπει και εσείς να κάνετε το ίδιο για να κερδίσετε και εσείς πρωταθλήματα. Εγώ διαφωνούσα κάθετα με αυτό και νομίζω και σωστά. Και τώρα έχει αντιστραφεί λίγο αυτό. Ο δικός μας τρόπος, η δική μας αισθητική, το δικό μας ήθος στην επικοινωνία νομίζω ότι είναι το παράδειγμα και για όλους τους υπόλοιπους αργά ή γρήγορα. Γιατί τώρα πια φάνηκε ότι δεν χρειάζεται να βγάζεις τον κόσμο στα κάγκελα ή να του προκαλείς μίση και πάθη. Πρέπει απλά να το εξηγείς, να είσαι αυστηρός όποτε χρειάζεται. Το αυστηρός δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρίζεις. Το αυστηρός έχει να κάνει με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείς, με το πόσο to the point είναι αυτό που λες. Θέλω να πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές αλλάξαμε αρκετά την οτροπία του κόσμου πάνω στην επικοινωνία, όχι μόνο του κόσμου που πάω, αλλά και και των υπολείπων ομάδων. Υπάρχει εκτίμηση και από κόσμο μετριοπαθή των υπολείπων ομάδων. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους εσάς, τους ρεπόρτερ και τους δημοσιογράφους που συνεργαστήκαμε, γιατί παρότι πολλές φορές όντως διαφωνήσαμε, πάντα σεβαστήκατε ότι είχα έναν τρόπο να κάνω τα πράγματα, τον οποίο τον πίστευα και επέμενα στις δύσκολες στιγμές να κινηθούμε πάνω εκεί. Ναι. Πάντως, αυτό που λες, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πλέον στέκονται συνολικά στο τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πέρα από τα πρόσωπα, αυτά που κάνετε όλοι σας και κάνατε τόσο διάστημα, συζητιούνται ακόμα και στο εξωτερικό από κορυφαίους ανθρώπους. Γι' αυτό έφυγα και πιο εύκολα, με πιο ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί μένουν πίσω παιδιά με τα οποία έχουμε συνεργαστεί, έχουμε εκπαιδευτεί λίγο, αν θέλετε, στο δικό μου μενταλιτέ, να το πω έτσι. Με βοήθησαν και αυτοί να αλλάξω κι εγώ. Να εξυγχρονίσω και το δικό μου. Ο Παναγιώτης Βαρονιάδης είναι ένα παιδί το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ συνολικά ως ομάδα. Αυτά που κάνει νομίζω γεννούν καινούριους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Και έφυγα με λίγο πιο ήσυχη τη συνείδησή μου ότι πίσω θα υπάρξει μια συνέχεια στο ύφος και στο ήθος που πρέπει. Και φυσικά εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι όπως σας είπα πριν, ότι φαντάζομαι θα με αφήσουν να ξαναμπω στο γραφείο μου και να χαιρετήσω. Νομίζω πως ναι, εντάξει. Έτσι και όλοι οι συνεργάτες μου, οι παλιοί μου συνεργάτες,
έχουν κάθε δικαίωμα να μου τηλεφωνούν και να έχουν τη βοήθειά μου σε ό,τι χρειαστούν. Κυριάκο, σου φαίνονται πολύ μακρινές οι καταστάσεις που βίωσες στα πρώτα σου χρόνια με βάση το πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη σε όλα τα επίπεδα. Ή όχι, σου φαίνονται κοντινά. Είναι η μέρα με τη νύχτα, παρότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλές επιστροφές της ιστορίας, είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία μερικές φορές. Η τελευταία όμως τετραετία ήταν αυτή η οποία είναι πιο διδακτική για το μέλλον. Είναι εκεί που πραγματικά όλοι δουλέψαμε στο υψηλότερο επίπεδο από τη βάση και με στρατηγική και να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο και να αλλάξουμε τους κακούς μας εαυτούς και να μάθουμε να προσέχουμε τις λεπτομέρειες του πρωταθλητισμού. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια είναι ιστορικά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ και για όλους τους εργαζόμενους στην ΠΑΕΠΑΟΚ, όλους όμως. Έχεις υποσχεθεί ότι θα γράψεις βιβλίο για αυτά τα 20 χρόνια. Το περιμένω. Νομίζω ότι βιβλίο δεν ξέρω αν θα γράψω, αλλά σκέφτομαι τώρα για να χαλαρώνω, γιατί όντως η πίεση και τα πράγματα που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα μήνα που διαρκεί προεκλογική περίοδος είναι πάρα πολλά και εγώ ξεκινάω υπό του μηδενός. Δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Με άγνοια κινδύνου, όπως σας είπα, πάω. Σκέφτομαι digital ιστορίες, δηλαδή στα social media μου και για να χαλαρώνω να μοιράζομαι μερικά πράγματα τα οποία έχω την άδεια να μοιράσω. Καλό, ναι, και να βγάλουμε μερικές ιστορίες για το, καμιά φορά λέω εγώ, το κάνω λίγο χιουμοριστικό, ότι μερικές φορές υπήρχαν στιγμές που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην πάρουμε το πρωτάθλημα και τελικά το πήραμε μεταξύ μας, ενώ αυτές είναι οι πλάκες εσωτερικές. Κυριάκο, τι κάνει ένα νέο άνθρωπο να αφήσει την κορυφαία ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή και αγωνιστικά και σε οργάνωση και σε όλα τα επίπεδα και να ασχοληθεί με την πολιτική, όπως είπες? Δεν θα πω εγώ υπό το μηδέν, θα πω από το μηδέν ουσιαστικά. Τι ήταν αυτό που σου έκανε μέσα σου να σκεφτείς ότι αφήνουμε το κομμάτι που είμαι επιτυχημένος και βαδίζει πλέον μόνο του και υπάρχουν και οι νόρμες και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βεβαιότητα για το μέλλον? Ίσα ίσα θα πω υπάρχει σιγουριά για το μέλλον και πάμε σε κάτι καινούριο. Καταρχάς, ο λόγος που το κάνω και πραγματικά αυτό είναι που πιστεύω είναι ότι είναι λίγο πολύ υποχρέωση όλων μας να ασχοληθούμε από οποιαδήποτε πλευρά μπορούμε με τη ζωή μας, με το μέλλον μας, με τις καθημερινές μας συνθήκες και με λίγο μεγαλύτερα πράγματα στρατηγικής οράματος, να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει ξανά κάπου. Νομίζω ότι σε αυτό έχω μια σχετική τεχνογνωσία κάνοντάς το στην κοινωνία του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να το εφαρμόσω σε πολύ περισσότερο κόσμο. Ένα βασικό κίνητρο είναι ότι η αρνητική άποψη που υπάρχει για την πολιτική. Και εμένα η κοσμοθεωρία μου λέει ότι η πολιτική είναι η λύση, όχι το πρόβλημα. Από την πολιτική μπορούμε να βρούμε τις λύσεις, όχι από Μολότοφ και από αποδόμηση της πολιτικής. Πιστεύω πάρα πολύ και στην πολιτική και στη δημοκρατία, στη σωστή της μορφή. Και νομίζω ότι αν μπουν κανονικοί άνθρωποι με άξονα την κοινή λογική σε όλα τα φάσματα της πολιτικής, στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε όλα τα κόμματα, νομίζω ότι έχουμε τώρα πια την ευκαιρία και αφού έχουμε πάρει πολύ σκληρά μαθήματα ως χώρα, να όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να αλλάξουμε λίγο και την αισθητική, που είναι πολύ σημαντική. Πολλοί δεν δίνουν πολύ βάση, αλλά η αισθητική δημιουργεί και την ψυχολογία την καθημερινή μας. Και η ψυχολογία η καθημερινή μας αυξάνει τη δημιουργικότητα, αυξάνει την πίστη ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Να κάνουμε δηλαδή όλοι μαζί, ο καθένας από λίγο, μια προσπάθεια να ξαναενωθούμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας σοβαρά με μια στρατηγική και με ένα όραμα και να παλέψουμε γι' αυτό. Αυτό, αν το παράδειγμά μου θα μπορούσε να παρακινήσει ακόμη έναν, ήδη θα θεωρούσα ότι έχω επιτύχει ό,τι και να γίνει στις εκλογές. Πάντως έχεις μπροστά σου έναν μήνα, νομίζω καυτό, μέχρι τις 7 Ιουλίου. Είναι πλέον και επίσημο ότι θα κατέβεις εκλογές με το Κινάλ. Υπάρχει και ένα ωραίο μήνυμα που έχεις γράψει στα social media. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το μήνα? Πώς το έχεις εντάξει, με άγνοια κινδύνου δεν θα κάνω αυτό που μπορώ, θα προσπαθήσω να δείξω στον κόσμο όσο περισσότερο μπορώ και σε όσο ευρύτερο κοινό μπορώ τα πράγματα τα οποία θεωρώ απαραίτητα να μπουν στην πολιτική από σήμερα κιόλας. Ο λόγος, η αισθητική, το ύφος, ο πολιτισμός, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά για τα οποία με κατηγορούσαν στον ΠΑΟΚ, θα είμαι χαρούμενος αν μετά από ένα μήνα με κατηγορήσουν ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, παρότι ήταν μια σκληρή και δύσκολη προεκλογική περίοδος, εγώ την έφερα σε πέρας με όλα αυτά τα στοιχεία. Κυριάκο, αν πάμε σε επιμέρους θέματα για πρόσωπα, στιγμές, είναι πάρα πολλές. Θέλουμε 5 εκπομπές, δεν έχεις και το χρόνο. Εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μετά τις εκλογές θα κάνουμε μεγάλες κουβέντες με λίγο περισσότερη άνεση. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι και οι πρώτες μέρες που προσπαθώ να οργανωθώ και ο χρόνος είναι λίγο και δεν θέλω να λέω και όχι σε παλιούς συναδέλφους. Γι' αυτό και δεν σε πάω σε επιμέρους θέματα. Με ποιον ποδοσφαιριστή είχες την πιο ξεχωριστή σχέση
και σου λείπει αυτά τα χρόνια. Γιατί εντάξει, έχει συνεργαστεί, δεν ξέρω. Φαντάζομαι με όλους έχεις καλές σχέσεις, αλλά ποιος ήταν αυτός έτσι που είχατε μια διαφορετική χημεία όλα αυτά τα χρόνια? Με πολλούς, εντάξει, με το, ο αγαπημένος μου και ο κόντρα στο ρεύμα εκείνης της εποχής ήταν ο Σωτήρης ο Παλάφος. αλλά με πάρα πολλά παιδιά και με τον Μαλεζά τώρα και με όλα τα, με όλους τους Έλληνες, τον Μπέλκα, τον Λιμιό, τον Πασχαλάκη, με τον Βιερίνια, με την τωρινή ομάδα έχω καταπληκτικές σχέσεις και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κιόλας, γιατί είναι και άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να μην κάνεις πολύ παρέα, ας πούμε, αλλά έχουν ένα τρομερό χιούμορ, έχουν μια τρομερή αίσθηση της πλάκας και αλλά και των σοβαρών στιγμών. Πώς είναι ο Σάχοφ, για παράδειγμα, ο Κρέσπο. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Βαρέλα, ανταλλάξαμε έτσι μερικά πολύ συγκινητικά μηνύματα τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι τον Σικού Ολίσε θα τον βάζει στην άλλη κατηγορία, για παράδειγμα. Τον είχαμε κάνει μια κουβέντα. Είναι η κατηγορία των αυτών που παραλίγο να μας πάνε με τα πουκάμισα εκείνα τα άσπρα με τα μακριά μανίκια. Έχει μείνει στην ιστορία εκείνο το επικό βίντεο με τον Λούκας. Εγώ εκείνο θυμάμαι. Ναι, ναι, έχουμε διάφορα. Έχει πολλά. Εγώ είμαι και έχω ένα κακό, δεν κρατάω αρχείο. Τα κρατάω όλα όσα μπορώ στο μυαλό μου, αλλά δεν κρατάω αρχείο. Έχουμε ναι, άντε κάντε ένα καλό, σας παρακαλώ για μένα. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε ευχαριστώ να συνεχίσεις εγώ πολύ, το πρόγραμμά σου. Καλή δύναμη να σου ευχηθούμε. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν. Μην εγκαταστήσει μάλλον, γιατί εντάξει, είναι δύσκολες αυτές τις ημέρες. Σε ένα μήνα Κυριάκος, πραγματικά πρέπει να τα κάνει όλα. Κοίταξε, υπάρχουν πολλά που μπορείς να ρωτήσεις. Ναι, για προπονητές, για παίκτες, για άσχημες στιγμές, για πολύ καλές στιγμές. Αλλά είναι και για διαιτητές, για τον Ιβάν Σαββίδη. Όχι, αν είναι δύσκολες ημέρες, ναι. Πραγματικά. Το ξέραμε κιόλας. Απλά λίγο θέλαμε έτσι να τον ακούσουμε, γιατί και το χθεσινό του μήνυμα, το απογευματιστήριο και το σημερινό που ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει στην πολιτική με το κίνημα αλλαγής. Κρατάμε αυτό που είπε, ότι μετά τις εκλογές θα τα πούμε καλύτερα και νομίζω χαλαρά. Ναι, εκεί θα είναι πρόσφορο και το έδαφος για να μιλήσουμε για όλα. Για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος σε πιο βασικό επίπεδο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Είναι κάτι διαφορετικό για αυτόν. Πραγματικά έρχεται και πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε ένα μήνα πρέπει να τα καταφέρει όλα, αλλά νομίζω ότι τα φώτα τα έχει. Και ξέρεις τι, εγώ δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα θετικά μηνύματα είναι στο πλαίσιο του να πω κάτι θετικό κι εγώ. Όντως θεωρώ ότι ο Κυριάκος έχει κερδίσει το σεβασμό όλων, είτε μιλάμε για ΠΑΟΚ είτε μιλάμε για άλλες ομάδες, και μόνο που ακούς ότι έχει θέσει τον πύχη τόσο ψηλά και ποιος θα μπορέσει να αντικαταστήσει αυτόν τον άνθρωπο, είναι σημαντικό. Και δεν νομίζω ότι το λένε πολύ απλά για να το πούν. Και ένας άνθρωπος που έχει περάσει 20 χρόνια από τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Ναι. Περνώντας πολύ πολύ δύσκολες στιγμές και πολύ καλές στιγμές όπως τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια κυρίως. Καλή επιτυχία λοιπόν να το ξαναπούμε. Και όταν έχεις επιβιώσει στον ΠΑΟΚ σε δύσκολες εποχές 20 χρόνια, σίγουρα έχεις διαμορφώσει και χαρακτήρα να αντέξεις τα δύσκολα. Ναι. Γιατί εντάξει, και στην πολιτική υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ειδικά σε αυτή τη φάση. Λοιπόν. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ, η K17 και η K15, πήραν την πρώτη θέση στις κατηγορίες τους στο τουρνουά που έγινε στο Κατάρ και επιστρέφουν με 2 τρόπαια, K17, K15, και η K12 πήγε αγάπη σε ένα τουρνουά, όχι στο ίδιο τουρνουά, τερμάτισε τρίτη. Άλλη μια ωραία εμπειρία για 3 ομάδες του Δικεφάλου. Στο Κατάρ, Νεστέρια. Καθόλου άσχημα το λες. Καθόλου άσχημα. Πού έχεις πάει εσύ, αγάπη, στα 11 σου? Στα 11 μου. Καμιά Γερμανία. Έχεις πάει και εξωτερικό. Καμιά Αγγλία. Έμεινε αδερφή μου εκεί γι' αυτό. Μπράβο, αγάπη. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι Κατάρ, Στέργιο. Κατάρ μπορεί και ποτέ στη ζωή μας. Αλλά οκ, okay, τα παιδιά. Μπράβο, τα παιδιά των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Και σε 15. Αλλά και στην K12. Παρότι δεν κατάφερε η K12 να πάρει και αυτή το τρόπο και να έχουμε ένα 3-3. Και η K19 είναι στην Ελβετία τώρα. Ναι, νομίζω ξεκινάει και σήμερα. Το πρώτο μάτς. Τρία παιχνίδια έχει. Ναι, τρία έχει. Με το Seattle είναι το πρώτο παιχνίδι. Τα άλλα δύο δεν τα θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. 4 ημέρες θα μείνουν εκεί. Στη Ζυρίχη είναι το τουρνουά. Η ομάδα του Παύλο Γκαρσία, του Μίνος Νάουτσνερ και όλα τα στελέχη της K19 είναι εκεί μαζί με τα παιδιά. Σπουδαίο τουρνουά και τα λέγαμε και προχθές με τον Γιάννη τον Βλάχο.
μόνο να κερδίσουν έχουν όλα αυτά τα παιδιά όλων των ομάδων του ΠΑΟΚ από τέτοιες παρουσίες. Γιατί μιλάμε για κορυφαία κλαμπ που συμμετέχουν σε τέτοια τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ είναι πλέον τα τελευταία χρόνια συνεχώς εκεί, μονίμως με διακρίσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μετά και με το Σταύρο και να τα πούμε λίγο ένα-ένα όλα τα θέματα μας. Κοίταξε, έχουμε την Εθνική σήμερα. Τι ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα? Ναι, σήμερα είναι. Στην Ατάλεια με την Τουρκία φιλικό. Δεν είμαι σίγουρος για την ώρα. Δεν είμαι φαν της Εθνικής. Open TV όμως. Ναι, στο Open. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο κυρίως τα δικά μας τα παιδιά. Τρεις του Πασχαλάκη, Παδική, τον Μπέλκα και τον Κουλούρη. Ναι. Εγώ δεν το έχω κρύψει, δεν είμαι φαν της Εθνικής. Χρόνια καλά, τώρα. Κανένας μας δεν είναι. Από εμάς τουλάχιστον εδώ δεν είναι κανένας φαν της Εθνικής, αλλά. Δηλαδή δεν είχαν ενθουσιαστεί τόσο πολύ ούτε το 2004, αν καταλάβεις. Εγώ 4 δεν θυμάμαι, να σου πω την πολλά. Ναι. Δεν ξέρω. Σαφώς και είχαμε χαρεί όλοι, αλλά ορισμένοι το χάρηκαν περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εγώ δεν δέθηκα ποτέ με την εθνική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Παραδοσιακά καλή η Τουρκία. Δεν είναι ένα φιλικό που θα είναι Αγκαρία, νομίζω. Όχι, δεν είναι, είναι Γεωργία-Ελλάδα ή Σαν Μαρίνο-Ελλάδα. Και είναι και στο πλαίσιο. Εντάξει. Ουσιαστικά είναι crash test για τα δύο παιχνίδια του Euro που ακολουθούν. Ναι. Θα δούμε τι θα κάνει και η εθνική του Άγγελου Αναστασιάδη πλέον. Γρηγόρη Ατρίδη έχω εκεί, Στέργιο. Ναι. Δεν μασάω. Σήμερα θα έχουμε περιγραφή εκεί στο Open TV. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει εκεί την εθνική. Για μένα, εντάξει, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους τρεις. Οι τρεις ξέρουμε ότι το απολαμβάνουν και το ζουν στην εθνική και το χαίρονται. Διακοπές δεν ξέρω αν θα χαρούν φέτος. Δεν θα χαρούν, όχι. Δύσκολα είναι. Θα είναι 2 εβδομάδες οριακά. Δηλαδή εντάξει, μπορεί να μην είναι καν 2 εβδομάδες ολόκληρες. Λογικά θα πάρουν μία παραπάνω. Δεν θα πάνε δηλαδή στην πρώτη συγκέντρωση. Ίσως μη συνωματωθούν 1 Ιουλίου για την Ολλανδία κατευθείαν. Ναι, άμα έχουν παιχνίδια, ναι, εντάξει, σίγουρα άλλες εβδομάδες. Θα κερδίσουν 2-3-4 μέρες. Ναι. Σου το λογικό είναι να μπουν κατευθείαν στην Ολλανδία. Ναι. Ή 1-2 μέρες πριν φύγει η ομάδα στην Ολλανδία, ας πούμε. Γιατί δεν έχουν καθίσει ουσιαστικά. Για τον τελικό δεν έχω το χθεσινό, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Το παρακολούθησα, αλλά. Δεν κρατάς. Τι να κρατήσεις. Δεν. Εγώ ούτε, την άρεσα να λέγα. Ατμόσφαιρα. Την άρεσα να λέγα στηρίξει, γιατί λέω. Δεν μπορεί. Το ποσοστό της Chelsea ήταν πολύ χαμηλό για τελικό. Και πολύ ψηλό της Arsenal. Αλλά δεν. Δηλαδή πραγματικά η Arsenal. Το goal του Βρίζα το 97 του έχει προκαλέσει μεγάλο. Ερέσει τώρα, δεν μπορεί η Chelsea να έχει τόσα προβλήματα. Είναι, να έχουν θέματα ακόμα και στην τελευταία προπόνηση, να φεύγει ο Σάρι. Δηλαδή και πάλι να κατεβαίνει η Arsenal και να μην κάνει τίποτα. Είχε καμιά δύο καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τίποτα. Το μίλησε ο Σταύρος, ε. Όχι, ρε, κάναμε κουβέντα με τον Σταύρο και έλεγε Chelsea. Εγώ έλεγα από το πρωί για την Arsenal. Το μίλησε, άστο. Η Arsenal δεν σώνεται με τίποτα. Θα μας το μιλήσει και τώρα, λοιπόν. Δεν σώνεται με τίποτα η Arsenal, δεν είναι δύσκολο. Τελείωσε ο Σπαλέτη από την Ίντερ. Και φεύγει ο Αζάρ από την Chelsea. Φεύγει ο Αζάρ από την Chelsea. Λέτε να δούμε τίποτα αύριο, ρώτησε για Αζάρ. Τραβηγμένο, δηλαδή. Φτάνει, δεν νομίζω, όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν νομίζω να ξαναγίνει. Ειδικά στο συγκεκριμένο δεν. Δεν νομίζω, Δεν νομίζω να ξαναγίνει. Ρώτησε για Ζάρ. Δεν νομίζω. Τι άλλο. Για να φύγει είναι και ο Κοσεϊσάο. Πάλι εκεί. Και γράφεται ότι είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς η Μίλαν. Και για τη Λάτσιο γράφει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Κοσεϊσάο ήταν αξίπου μέχρι τον Μάρτιο, ας πούμε. Τίποτα. Καβάλα στο άλογο. Μάρτιο, δεν έβλεπε κανένα. Μάρτιο ήταν. Ο top προπονητής στην Πορτογαλία, οι Πορτογάλοι υποκλίνονταν και ξαφνικά εντάξει, okay, η Πόρτο έχασε. Να μου πει ήταν κακή σεζόν. Έχασε το πρωτάθλημα από την Μπενφίκα, το κύπελλο του Sporting, αλλά στα πέναλτι. Και ξαφνικά βγαίνει ένα κλίμα από την Πόρτο να υπάρχει αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Κοίταξε, δεν θα συνεχωρηθεί πάντω ο Κουσίτσα αν πάει στη Μίλαν στη θέση του Γκατούσο που πραγματικά ήταν άξιο απορία πώ ήταν προπονητή στη Μίλαν ο Γκατούσο. Και φυσικά δεν θα του χαλάσει αν πάει στη Λάτσιο. Που έχει παίξει σαν ποδοσφαιριστής εκεί. Καλά, στη Λάτσιο τον λατρεύουν. Ναι. Θυμάμαι και το φιλικό. Δεν υπήρχε αυτό που είχε γίνει για τον Κοσεϊσάο. Με τους φίλους, με τους οπαδούς της Λάτσιο έχει μια ξεχωριστή σχέση. Καλά, γενικά και δεν νομίζω να είναι άσχημα στο καμπιονάτο. Ναι, γενικά δεν νομίζω για τον Κοσεϊσάο. Γιατί εγώ τον εκτιμάω πάρα πολύ σαν προπονητή. Θα είναι δύσκολο όπου και να πάει.
Δεν θα, δηλαδή, πιστεύω, και θα στην είναι... Ίντερ να πάει, αν δεν υπάρχει ακόμα κάποια όχι ένδειξη. Δεν νομίζω στην Ίντερ. Γενικά. Ο για Μίλαν Λάτσιο γράφει. Έχει αγωνιστεί και στην Ίντερ και εκεί. Εγώ θεωρώ ότι θα μείνει στην Πόρτο, να ξέρει. Εκεί θα μείνει. Ναι. Θα δούμε. Απλά το σημειώνουμε. Δεν νομίζω να επηρεάσει πάνω από 1-2% το ότι μέλει γενέση με τον Σέρτζιο Ολιβέιρα και τον ΠΑΟΚ. Όχι, επηρεάζει. Γιατί άμα αλλάξει ο προπονητής, θα πρέπει να ξεκινήσει νέος κύκλος και να κρυθεί ο Ολιβέιρα αν μπορεί να μείνει στο ρόστερ ή όχι. Ενώ ο ναι. Κωνσταντσάου τον ξέρει καλά. Τέλος πάντων. Κωνσταντσάου έχει καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι επηρεάζει πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλάζουν πολλά αν φύγει ο Κωνσταντσάου και πάει νέος προπονητής στην Πόρτο. Ναι. Για τον Ολιβέιρα. Και για όλους προφανώς στην Πόρτο. Αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ, για να κλείσουμε, εχθές ανεβάζει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λίστα με αυτούς που έχουν πιο πολλές assist. Τι έγινε πάλι λάθος. 11 ο Ζαμπά, 10 ο Μπίσεσβαρ, ναι. 10 ο Πέλκας, 5 ο Λιμιός, 4 ο Βιερίνια. Ναι. Είναι η λίστα. Ο Άκπομ έχει 5 assist, αλλά προφανώς επειδή είναι assist δεν το έχει πάρει χαμπάρι και ο ίδιος. Εντάξει. Δηλαδή μπήκε στην... στη λίστα της πεντάδα ο Βιερίνια με 4 assist. Ναι. Και δεν μπήκε ο Ακπόμ που η assist του είναι 5. Τώρα βέβαια η assist είναι λίγο στο μέτρημα, ok, μπορεί κάποιος να βγάλει σύμπλη μία, αλλά εγώ ξέρω παιδιά ότι ο Τσούμπα Ακπόμ έχει 5 assist και δεν έχει 4. Αλλά ξαναλέω, επειδή είναι assist, προφανώς και δεν το πήρε πρέφα ο Τσούμπα. Δεν τον λες και πολύ τυχερό άνθρωπο τον Ακπόμ γενικά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είναι πολύ καλή η Ιωνή το τελευταίο διάστημα για αυτόν. Λοιπόν. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Αλλά μιας και, εντάξει. Μιας και δεν κάναμε διάλειμμα, θα πάμε λίγο νωρίτερα στο διάλειμμα το δεύτερο. Μαζί μας το Ρίτζιτς Καζίνο. Την επόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου στα γενέθλια μου αγάπη. Ναι. Σκέψου τώρα θα μου πάρεις. Ναι, ναι. Ο λαός τραγούδι θέλει και Σάββατο στο Θέατρο Βεργίνα το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Πραγματικά και για τους παλαιότερους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του Στράτου, αλλά και για εμάς τους νεότερους, είναι νομίζω μια πολύ καλή ευκαιρία να θυμηθούμε τις δεκάδες μεγάλες επιτυχίες του Στράτου. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του Καζίνο του 24ωρου, ticketservice.gr. Και στα καταστήματα public. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη και δυνατότητα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε επαγγελματικού χώρου. Οι καλύτεροι συνεργάτες θα τα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Εθνική Αντίσταση 171 στο Φοίνικα, τα νέα γραφεία της Αναδομό και αναδομό.ανακαίνιση.gr το site, για να πάρετε μια γεύση από ανακαίνιση σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και η Στίχημαν, ο μέγας έργος του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας έργος του ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια ακόμη, γιατί ανανεώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Υπάρχει τελικός Champions League το Σάββατο με πάρα, πολύ, πάρα, πάρα πολλές επιλογές και πάλι, όπως και χθες στο τελικό του Europa League. Κουνούπι έχουμε ρε αγάπη μέσα. Να τα αφήσω. Θα πεις κρίμα του κουνούπι. Ήμαρτο. Υπάρχουν αγώνες στο μπάσκετ, κοντά σου είναι πάλι. Υπάρχουν αγώνες στο μπάσκετ, ξεκίνησαν τα play-off, όχι τα play-off, οι μη τελικοί τέλος πάντων ξεκίνησαν. Ναι. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε από ό,τι είδα χθες. Ναι. Και υπήρχε και ένα θέμα εκεί. Εντάξει. Μια μικροένταση. Ποιος σχολείται. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα. Θα το παρακολουθήσουμε και εκεί να δούμε τι άλλο θα έχουμε. Υπάρχουν τόσο πάνω πολλοί αγώνες ακόμη. Και NBA και τένις και βόλεϊ και Φόρμουλα 1. Φυσικά το σερί και live καζίνο όλη τη διάρκεια της ημέρας με πολλές επιλογές και κέρδη. Πάντως βλέποντας νωρίτερα την αναχώρηση και την άφιξη των παικτών της Τότεναμ στη Μαδρίτη. Πραγματικά θα θέλαμε αγάπη να ήμασταν εκεί. Ξέρω πολλούς θα πάνε εκεί, ρε εσύ. Πάρα πολλοί κυνήγοι μας γνωστοί θα πάνε εκεί. Πάντως δύο υπερτυχεροί τα κατάφεραν χάρη στην Pepsi Max. Απάντησαν σωστά στο διαγωνισμό με τις ερωτήσεις για το Champions League. Ήταν η μεγάλη τυχερή. Θα είναι το Σάββατο στο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης. Φοβερό. Σπουδαίο παιχνίδι. Τότε να με Liverpool, είτε κάποιος είναι φίλος της Τότεναμ, είτε της Λίβερπουλ, είτε απλά του αγγλικού ποδοσφαίρου, είτε απλά του ποδοσφαίρου, γιατί όντως είναι δύο ομάδες που όλη τη χρονιά έπαιξαν ποδόσφαιρο. Και από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελευταίο του Σαββάτου, όλη την πορεία τη ζήσαμε με την Pepsi Max, η οποία θα είναι φυσικά παρόν και στο μεγάλο τελικό, γιατί αγάπη, ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε
μαζί και κάνει τα κουμάντα σου να είμαστε του χρόνου στον τελικό. Πέψτε να μα σώσει. Η Πέψτε να μα σώσει. Κάνει τα κουμάντα τώρα. Τελευταία στιγμή δεν προλαβαίνουμε πάντα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα μιλήσουμε με τον Σταύρο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι το ΠΑΟ 24 στο Λίμπερο 107,4. Ακούσαμε νωρίτερα τον Κυριάκο Κυριάκο, υποψήφιος βουλευτής πλέον με το ΚΙΝΑΛ και πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λέγαμε στο ξεκίνημα για τον Ευγέν Σάχοφ. Αυτό που προκύπτει είναι ότι όχι μόνο δεν έχει πρόταση που να ικανοποιεί τα θέλω του για συμβόλαιο 700-750.000 ευρώ, αλλά δεν υπάρχει πρόταση που να πλησιάζει αυτή του ΠΑΟΚ. Και είναι λογικό, από τη στιγμή που δεν ήρθε σε ρήξη ο ΠΑΟΚ με τον Σάχοφ, ούτε εντάσεις είχαμε, ούτε κλωτσιές είχαμε, ούτε ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν είχαμε, είναι λογικό να γίνονται δεύτερες σκέψεις, κυρίως από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, καθώς η πλευρά του ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρότασή της. Περιλαμβάνει μικρή μεν, αλλά παραμένει μια αύξηση στις απολαβές του σε σχέση με αυτά που έπαιρνε τα τελευταία 3 χρόνια. Και προκύπτει ότι ενδεχομένως να καθίσουν οι δύο πλευρές ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς να είναι ο ΠΑΟΚ διατεθειμένος να ανεβάσει την πρότασή του. Ουσιαστικά αυτό που έγινε και με τον Βαρέλα. Ο ΠΑΟΚ δεν ανέβασε την τελική πρόταση. Απλώς κατάλαβε η πλευρά Βαρέλα ότι από τη στιγμή που και ο ΠΑΟΚ δεν δίνει στην οικογένεια Βαρέλα ένα μικρό ποσό και υπάρχουν όλα τα άλλα στοιχεία στη συμφωνία, δηλαδή η σταθερότητα στον ΠΑΟΚ, το πώς νιώθει ο Βαρέλα στον ΠΑΟΚ, το τι νιώθουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και τον Βαρέλα, το πώς ζει κανείς στη Θεσσαλονίκη. Τον έκαναν λοιπόν να ανοίξει και πάλι κανάλι επικοινωνίας με τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με τον Σάχοφ. Ίσως γι' αυτό δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα τελεσίδικο με τον Κάνιας. Ναι, ο Κάνιας βέβαια δεν έχει απαντήσει ακόμα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Σάχοφ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον απάντηση μάλλον τον Κάνιας. Στην περίπτωση του Σάχοφ νομίζω ότι και εκεί συνεχίζονται και οι επαφές έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ο Λουτσέσκου έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι ήθελε να μείνει ο παίκτης εδώ. Το κλίμα ήταν πάντα καλό. Είναι αυτό που λες, ότι ουσιαστικά οι δύο πλευρές δεν μάλωσαν στο πλαίσιο των συζητήσεων. Δεν είχε γίνει καν αυτό που έγινε με το Βαρέλα να υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση. Απλά ουσιαστικά ο Σάχοφ θεωρούσε ότι μπορούσε να αξιώσει ένα μεγαλύτερο ποσό από αυτό που του έδινε ο ΠΑΟΚ. Η πρόταση του ΠΑΟΚ υπήρχε. Ο παίκτης δεν βρήκε κάτι άλλο καλύτερο από την πρόταση του ΠΑΟΚ. Για μένα δεν σημαίνει αυτό ότι το ξανασκέφτεται και σου λέει ότι ας μείνω εδώ αφού δεν βρίσκω κάτι άλλο. Προφανώς και ήθελε και αυτός να συνεχίσει εδώ. Το είχε πει κιόλας και μετά τον τελικό. Απλά όταν βλέπεις ότι όντως ο ΠΑΟΚ σου προσφέρει κάτι το οποίο δεν μπορεί να σου προσφέρει κάποιος άλλος και σε αυτό το επίπεδο, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει στο Champions League και να πλασαριστεί επιτέλους στο top επίπεδο της Ευρώπης. Οπότε δεν είναι λίγο αυτό για έναν παίκτη. Νομίζω ότι όλα αυτά και η καλή διάθεση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Σάκοφ έχουν κάνει τον Ουκρανό ουσιαστικά να το ξανασκέφτεται και γιατί όχι να μην μείνει τελικά και αυτό στον ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να μην βγάζουμε συμπεράσματα, γιατί υπάρχει η δικαιολογημένη εν μέρη άποψη ότι δεν γίνει το ΠΑΟΚ να κρατήσει και τον Σάχοφ και τον Κάνιας, γιατί ουσιαστικά θα μιλάμε για την ίδια μεσαία γραμμή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα υπάρξουν και εκπλήξεις στο πώς θα είναι διαμορφωμένο το ρόστερ του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Καλά, εγώ σου είπα και πριν ότι για μένα δεν... Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, ότι δεν γίνεται να μείνουν και οι δύο. Γιατί δεν μπορείς να ποντάρεις το ότι μπορεί. Για ποιον να έρθει πρόταση αυτή τη στιγμή, στη μεσαία γραμμή? Για τον Μαουρίσιο που είναι τραυματίας και δεν έχει επιστρέψει ακόμη? Για τον Βέρμπλουμ που δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση θα επιστρέψει και αν θα μπορέσει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα τη σεζόν? Εδώ μιλούσαμε πριν από λίγες ημέρες ακόμα και για πιθανό διαζύγιο, αν και εφόσον δεν είναι σε καλή κατάσταση. Για το Μίστης δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει κάτι από τη στιγμή που υπάρχει δανεισμός μπροστά. Στην παρούσα φάση όχι, αλλά... Δεν υπάρχει κάτι. Απλά θα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ας πούμε, αν μείνει και ο Σάχοφ και ο Κάνιας και κλείσει και ο Σίλβα, γιατί ουσιαστικά μετά δεν πας να πάρεις κάτι άλλο, αλλά δεν έχεις πάρει και τον top παίκτη που μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Γιατί και ο Σίλβα είναι ένας καλός προσφυγής, τα λέγαμε και χθες με τον Σταύρο, αλλά μιλάμε για έναν 24χρονο Βραζιλιάνο,
ο οποίος έχει άλλα χαρακτηριστικά, διαφορετικά από αυτά που έχουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Εντέλος άλλος παίκτης. Εμένα εκεί είναι η... όχι η ένσταση. Απλά δεν θεωρώ ότι στο τέλος θα μείνουν και οι δύο. Το θεωρώ δηλαδή πολύ πολύ μικρό το ποσοστό να μείνουν και ο Σάχοφ και ο Κάνιας. Επίσης, νομίζω ότι στο Κάνιας στην περίπτωση, ενώ περιμένουμε να ξεκαθαρίσει μέχρι Δευτέρα Τρίτη, τραβά λίγο παραπάνω κι αυτό τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει αλλαγή πλεύσης με τον Σάκοφ, δεν ξέρω. Πάντως το θεωρώ δύσκολο να μείνουν και οι δύο. Δεν θα μου κάνει και εντύπωση βέβαια με βάση όλα αυτά που έχουν γίνει και με τον Βαρέλα και με όλα. Απλά ναι, μετά... Και μην ξεχνάμε και την επιθυμία του Λουτσέσκου να κρατήσει το λεγόμενο group. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Δεν μπορείς να κρατήσεις σε μια ομάδα SA ή όχι, επειδή σου έχει φέρει κάποια αποτελέσματα συγκεκριμένα. Οι ομάδες που έχουν προοδεύσει στην Ευρώπη, εγώ θα το ξαναπώ, το μεγαλύτερο παράδειγμα επιτυχημένου project είναι αυτό της Juventus. Πραγματικά έχει να μας διδάξει πάρα πολλά αν καθίσει κάποιος και μελετήσει με προσοχή τα βήματα που έκανε η Juventus από τη στιγμή που επέστρεψε από την Serie B στο καμπιονάτο. Πώς κάθε χρόνο έβαζε στοιχεία στην ομάδα εξωγωνιστικά, διοικητικά, αγωνιστικά και έφτασε στο σημείο να διεκδικεί το Champions League, ανεξάρτητα φέτος αν της βγήκε, γιατί βρέθηκε στον δρόμο της μια ομάδα όπως ο Άγιαξ. Δεν μπορεί να λειτουργεί μια ομάδα με βάση το συναίσθημα σε μεγάλο βαθμό. Αυτό. Έφτασε η Γιουβέντους στο σημείο να δείξει την πόρτα της εξόδου στον Αλεσάντρο Ντελπιέρο σε μια εποχή που δεν ήταν τελειωμένο στον Ντελπιέρο. Είχε βάλει 7-8 γκολ προερχόμενος από τον πάγκο, είχε χάσει βέβαια ορισμένα από τα στοιχεία του παιχνιδιού του. Αλλά και πάλι μιλάμε για ένα παίχτη, εντάξει, θρύλο για τη Γιουβέντους και έφτασε στο σημείο να δείξει την πόρτα της εξόδου η ίδια η Γιουβέντους. Θα μπορούσε να το κρατήσει μια ζωή. Έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το κλείσουμε αυτό, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι θα γίνει το καλύτερο δυνατό. Καλά, το τελευταίο χρόνο φαίνεται. Έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός και υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, ξαναλέω, οικογένεια Σαββίδη, Μπράγκο, Λουτσέσκου και γενικότερα ομάδας. Τι έχουμε? Έχουμε τον Σταύρο. Πάμε στο Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο. Καλησπέρα. Για το πιο αστείο γάμο της Ευρωπότητας θα μιλάμε, να ξέρω. Τι έγινε πάλι? Δεν έχω καταφέρει τρεις φορές, θα πάρω μισό χαρτί. Πάλι ούτε μου λένε όλοι, μη παντρευτείς. Μη το σκέφτεσαι έτσι. Είναι, κλείς τα μάτια σε όλα αυτά και τα αυτιά. Θέλεις να μου κάνεις ένα πληρεξούσιο, δεν θα πάρω αμοιβή και να τα τελειώσω όλα εγώ? Όχι, Στέργιο, εσύ δεν τελειώσεις ποτέ. Θα τελειώσω, Σταύρο, σε δύο μέρες μέσα. Ναι, απλώς θα είμαι λίγο άγριος όταν θα πηγαίνω στη Δημαρχία και στις υπηρεσίες, να ξέρεις. Επειδή οι άνθρωποι έχουν πριστεί από τις εκλογές και το βλέπω στα μάτια τους, δεν θα τους πεις κουβέντα. Η αλήθεια είναι ότι έχεις πέσει στο πιο δύσκολο διάστημα, έτσι. Ναι, δηλαδή τους έχουν κάνει που να στάκαναν μπαλόνια που λένε, αυτοί είναι στο Zeppelin φάση. Ναι. Οι ήρωες αυτοί. Και είσαι και εσύ, Σταύρο, που θες να πατρευτείς τώρα μέσα σε όλα αυτά. Κάτσε. Μπορείς να πας σε τηλέφωνο και λίγα τι θα πεις. Όχι. Όχι. Θα γίνουν όλα, Σταύρο, όπως πρέπει, κανονικά. Ναι. Θα το πάρεις το χαρτί κάποια στιγμή. Θα το πάρεις το χαρτάκι. Άρα έχουμε και άλλη μέρα που θα συνεχιστεί αυτό ή τελειώνει? Όλη την εβδομάδα την άλλη βλέπω. Όλη την εβδομάδα, ωραία. Εντάξει. Και άλλη αγάπη δεν γίνει. Άντε πάλι, η ίδια κουβέντα. Κάθε μέρα την ίδια κουβέντα. Πραγματικά. Δεν κατάλαβα. Ας πούμε και θετικό στην τελική. Τι θέλετε? Εγώ θέλω άδεια γενεθλίων μετά, κάπου προς τον Οκτώβριο, εντάξει, θα το θυμόμαστε. Εγώ στα γενεθλιά μου ήμουν εκεί. Μόνο στα γενεθλιά σου είναι εδώ, Σταύρο, γιατί γενικά όλο κάποια άδεια υπάρχει, δεν είναι. Σταύρο, τι έχεις να προσθέσεις την κουβέντα που κάνουμε για Σάκοφ και Κάνιας? Τι μαθαίνεις εσύ? Περιμένουμε να δούμε, ρε φίλε, τι και πώς. Εντάξει, το Σάκοφ είναι ανοιχτό. Είπαμε στον ΠΑΟΚ, όταν βλέπεις ανακοίνωση από χαιρετιστήρια, ευχαριστούμε για την προσφορά, αυτά οι έξι λέξεις. Εντάξει, θα είναι αρκετό το θέμα. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι στη μία ώρα που ήμουν στο Δημαρχείο, μία αλήθεια. Δεν έγινε. Απλά εμείς είχαμε την κουβέντα του, εγώ τουλάχιστον λέω ότι δεν μου φαίνεται πιθανό και λογικό μαζί να μείνουν και οι δύο. Και οι δύο δεν θα μείνουν σίγουρα. Ναι, μου φαίνεται πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο και δεν έχει και λογική για μένα. Δεν θα μείνουν σίγουρα και οι δύο παιδιά, μην το ψάχνουν. Αυτό. Είσαι δηλαδή σίγουρος 100%?
Γιατί εγώ έλεγα ότι θα αφήσουμε ένα 2%. 100% στον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ποτέ για τίποτα. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πηγαίνεις στην Τούμπα και βλέπεις ότι η ώρα είναι 8 και 5, δεν είσαι σίγουρος ότι είναι 8 και 5. Mm-hmm. Φοβάσαι μην έχει πάθει κάτι το ρολόι σου. Ναι, ναι, okay. Εντάξει. Αλλά 99%. Ναι. Γιατί, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Ωραία είναι η κουβέντα για τον γκρουπ, χαρήκαμε όλοι που μένει ο Βαρέλα, αλλά αν μείνουν όλοι δεν υπάρχει εξέλιξη. Είναι απλά μαθηματικά είναι. Ναι, αυτό έλεγα τώρα. Ότι εκεί λίγο σκαλώνω, ότι μετά τι γίνεται. Άμα έρθει και ο Ισμαήλ, τελείωσε, δεν θα κάνεις τίποτα άλλο μετά. Θα μείνουν οι ίδιοι συν ένα. Και περιμένεις το Μαουρίσιο και το Βέρμπλουμ, ας πούμε. Που είναι, ειδικά ο Βέρμπλουμ είναι αμφίβολο και στην κατάσταση θα είναι. Ναι, οπότε δεν έχει μεγάλη ουσία. Ναι. Μαουρίσιο θέλει άλλους 4 μήνες. Ναι, ναι. Και μέχρι να μπει σιγά σιγά, άστο, δεν είναι. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, καλό Οκτώβριο θα πει. Ναι. Ναι. Και ο Βιερίνια, καλό Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ναι, ακόμη πιο μακριά, εντάξει. Άρα, μην περιμένετε. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά θα ξεκινήσουν. Όπου βλέπω αυτή την παθήνια, ξέρω ότι θα τα κροξιάσει κανένα, να δω πώς φέρνει. Θα πρέπει να μπροστά μου, γιατί αυτό δεν θα το κάνω τάκι. Δοκίμασέ τα, Σταύρο, δοκίμασέ τα. Μάστιγα, Σταύρο, μάστιγα. Μάστιγα τα πατήρια. Τον είδα ανέμελο. Όλοι αυτοί έτσι είναι. Ε? Έτσι είναι όλοι τους. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Θεωρούν ότι είναι πολύ ασφαλές αυτό, ενώ δεν είναι για κάποιο λόγο. Και ενοχλούν κιόλας. Αλλά οκ, okay, άλλο αυτό. Ασφαλώς δεν κάναμε τάκλιν τον την γλίτωσε. Πατινιάρη. Πατινιάρη, ρε φίλε. Είχαμε πριν μια κουβέντα Σταύρο και με τον Κυριάκο Κυριάκο, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Πάκο. Τι είπε το Παουτσάκι. Εντάξει, κοίτα, δεν είχαμε πριν. Σχολίασε το συγκινητικό μου πώ. Όχι, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω με το συγκινητικό του post, Σταύρο, όχι. Εγώ συγκινήθηκα με τη φωτογραφία σου κυρίως, να ξέρεις, πέρα από το άλλο το κομμάτι. Η φωτογραφία είναι. Ανέμελα χρόνια, αγάπη, ανέμελα χρόνια. Και αδυνατισμένα χρόνια. Και αδυνατισμένα. Πήγαμε πορσελάνη, κούπα καφέ στο. Την προπόνηση, αυτό σου φάνηκε παράξενο. Όχι, μου φάνηκε παράξενο ότι ήσουν μείον 30 κιλά. Κάποτε ήμασταν φέτες, αγάπη. Φέτες, εντάξει. Σταύρο, φέτες. Επίσης και ο Κυριάκος ήταν μισός. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν στην πλάτη. Μετά το επεξεργάστηκε και το κατάλαβα. Ο Κυριάκος φουσκώνει, χάνει κιλά. Φουσκώνει, χάνει κιλά. Ναι. Αυτή η. Τέλος πάντων, μας είπε λίγο έτσι πώς είναι, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ακολουθεί ένας δύσκολος μήνας για αυτόν. Κάναμε έτσι ένα πρώτο ταμείο. Αλλά θα ξαναπούμε νομίζω στην πορεία. Μετά τις εκλογές που θα είναι πιο καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ναι, γεγονός. Οριστικά, Σταύρο, Ζέρβας και Ταχιάου στο δεύτερο γύρο. Είναι και αυτό μια επιτυχία. Να μην έχουμε εκκρεμότητες. Ναι, γεγονός. Έγινε η πρώτη. Για φτάνω στα ΚΕΠ. Ευχηθείτε μου καλή. Άχρε, Σταύρο, ήθελα να και εγώ να πάω στα ΚΕΠ. Δεν προλαβαίνω να σου πω τι θέλω να ρωτήσει για μένα. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να σου πω τώρα στον αέρα. Σταύρο, μιλάμε για. Δράμα. Μιλάμε για δράμα, εντάξει. Θα σε πάρω να σε ενημερώσω μετά. Από γεματάκι μέσα που είσαι χαλαρό. Η αγάπη ζει ένα δράμα, εντάξει. Ναι. Κάθε μέρα μαθαίνει και κάτι περισσότερο για την εκλογική διαδικασία. Κάθε μέρα. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να φανταστεί. Κάτσε να πάρω ένα χαρτάκι το διαδίκτυο γιατί βλέπω. Δουλεύει και χαρτάκια, Σταύρο. Πολύ πολύ ωραία. Είδες τι κάνει κανένας για το γάμο στέργιο. Τι χαρτάκι, Σταύρο, νούμερο. 130. 259, καλά είμαστε. Εντάξει, ένα τσιγάρο. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, Σταύρο. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο. Κάτι άλλο. Ναι. Τίποτα. Φίλε, ένα τσιγαράκι θα κάνουμε και θα πούμε. Ναι. Δεν κάνει καλό το τσιγάρο, Σταύρο. Δεν περνάμε και μηνύματα, Σταύρο. Ναι, εντάξει. Μην καπνίζετε, εμείς περνάμε. Μην καπνίζετε. Αυτό. Αυτό. Βέβαια, ακούγεται κιόλας. Να κάνετε ρεπορτάζ σπόκ και να μην καπνίζετε. Δεν καπνίζουμε προς το παρόν. Εγώ. Θα τα πούμε λογικά. Θα τα πούμε αύριο. Καλώς ερχόταν το πραγμάτων. Ωραία. Αν μας το επιτρέψουν, μάλλον όλες οι υπηρεσίες Θεσσαλονίκης. Καλή δύναμη, Σταύρο. Άσε κατά μέρος στην ευγένεια και. Στην πατοχή στο τραπέζι. Έτσι. Για να τελειώσουν οι δουλειές σου. Λοιπόν. Ευχαριστούμε. Ναι. Καλή συνέχεια. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, έχει μια διαδικασία που είναι ενίοτε κουραστική. Το να μπλέξεις με δημόσιες υπηρεσίες, ακόμα και αν πρόκειται για ένα ευτυχές γεγονός.
Το θέμα είναι οι εκλογές. Το κλειδί εκεί είναι τώρα. Ότι πολλοί είναι σε έξαλλη κατάσταση. Θα την βγάλει την άκρη, δεν το λυπάμαι. Θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πάμε στο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία. Μαζί μας είναι τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθηση, σεμινάρια και στα τουριστικά και στην πληροφορική. Και αν θέλετε να γίνετε bartender. Γενικότερα σεμινάρια υψηλού επίπεδου με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες και μια μεγάλη προσφορά. Προσφέρουν τα Data Labs 30 tablet MLS δωρεάν σε όσους από εσάς κάνετε εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Data Labs. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα τμήματα και προγράμματα, πληροφορική και ΑΣΕΠ, μηχανογραφημένη λογιστική, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Πήγες στα ΝΑΚ? Δεν έχω πάει ακόμα, όχι. Κοντεύει. Έχουμε ακόμα 15 μέρες και άλλες 7 μετά για τα δεύτερα συνάδελφα. Ναι, γιατί είναι 2. Ναι. Εντάξει, θα βγάλουμε την άκρη. Ναι, κάτσε, ακόμα έχουμε... Θα δουλεύεις δύο διαφορετικά ή το ίδιο? Το ίδιο. Τι λες, μωρέ, στέρκο, δύο διαφορετικά. Είναι δικαιολογία για να ψωνίσεις. Γάμοι έρχονται. Συγκεντρώσου. Έχεις πόσα καταστήματα κοντά σου. Έχουν η αλήθεια. Ή μπες από το κινητό. Εγώ δουλεύω κινητό πλέον. Εκεί να δεις στα ριωμά και λιώ. Να ξέρεις. Καήκαμε. Πολύ κακό είναι. Να ξούς λοιπόν. Πάρα πολλές επιλογές, είτε μιλάμε για ανδρική συλλογή, είτε για γυναικεία, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία για Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν. Πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά το νέο κατάστημα Τσιμισκή με Αριστοτέλους με πάρα πάρα πολλές επιλογές και nak.gr με δωρεάν αποστολή και άλλαγη σε όλη την Ελλάδα. Μπαίνετε γρήγορα, κάνετε πολύ εύκολα τις επιλογές σας και όλα έρχονται στο σπίτι σας. Μαζί μας δεύτερη ώρα και ο Οφτίκας, πλακάκια και είδη γηινής, η καλύτερη επιλογή για να ανανεώσετε το μπάνιο σας με προϊόντα από τους κορυφαίους οίκους, με επιλεγμένα είδη, με πάρα πολλές και μεγάλες προσφορές. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Πάρτε ένα τηλέφωνο για οποιοδήποτε απορία ή να κλείσετε ένα ραντεβού. Γενικότερα, ξαναλέω, η καλύτερη επιλογή για να ανανεώσετε το μπάνιο σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχίζει τα αποσταρίσματα σχετικά με τους 5 πρώτους ανακατηγορίες. Πριν από λίγο ανέβασε φωτογραφία με την πρώτη πεντάδα στα κλεψίματα για τη σεζόν 2018-19. Συνολικές είναι οι επιδόσεις σε πρωτάθλημα, κύπελο, προκληματικά Champions League και ομίλους Europa League. Πρώτος αγάπη ο Κρέσπο με 96. 90 ο κλεψίματα ο Πασχαλάκης, 86 ο Βιερίνη, 82 ο Βαρέλα και 57 ο Λέο Μάτος. Άλλη μια πρωτιά για τον Κρέσπο που δεν έχασε λεπτό στο φετινό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Ραφαήλ. Θα έχουμε μια συνομιλία μαζί του. Μπας και έχει λίγο να μας πει ένα πρώτο στίγμα, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, για το τι γίνεται, Ραφαήλ, με την ομάδα του Βόλεϊ. Έτσι να έχουμε ένα σκηνικό. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Την έχουμε αφήσει την ομάδα Βόλεϊ στην άκρη. Νομίζω λογικό γιατί έχει πολύ καιρό ακόμα, έτσι δεν είναι? Για ναι, εντάξει, είναι και οι εθνικές τώρα. Οι παίχτες λείπουν και με την εθνική. Θα τραβήξει λίγο ιστορία μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Επομένως μπαίνουν και άλλες προτεραιότητες για εκείνους. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι στο παρασκήνιο γίνονται πάντα οι διεργασίες για την επόμενη σεζόν. Στην εθνική, Φιλίπποφ και Τακουρίδης, Ναι, Φιλίπποφ και Τακουρίδης από πλευράς ΠΑΟΚ έκαναν χθες άλλη μία νίκη με καλή εμφάνιση και του Τακουρίδη και του Φιλίπποφ. Νομίζω ότι πάει καλά η εθνική. Μπορούμε να μιλάμε, Ραφαήλ, για ένα κορμό εν ώψη της νέας σεζόν ή θα μπουν όλα επιτάπητος και δεν είναι σχεδόν κανείς σίγουρος? Πώς είναι το τοπίο λίγο στην ομάδα? Εντάξει, αυτά νομίζω ότι πάντα ο ΠΑΟΚ έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι κρατάει έναν κορμό κυρίως Ελλήνων παιχτών, δηλαδή σταθερό, δηλαδή όπως όλα δείχνουν, μάλλον δηλαδή τα Κουρίδης, Τερζής, Κωνσταντινίδης που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην ομάδα θα συνεχίσουν να είναι. Και λογικά και ο Ντίμα Φιλίπποφ στη θέση του Πασαδόρου. Είναι, όπως είπατε κάποιος και για τον Σάχοφ, όταν δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο κτλ. Είναι λίγο δύσκολο να
αναλύσει σενάρια και να δώσει προβλέψεις, αλλά τουλάχιστον εκεί δείχνουν τα πράγματα για έναν βασικό πυρήνα παιχτών, τουλάχιστον Ελλήνων δηλαδή. Ραφαήλ, πότε ξεκινάει περίπου η σεζόν για την ομάδα? Η σεζόν ξεκινάει περίπου τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και η προετοιμασία συνήθως μετά το 15 Αύγουστο. Συνήθως το ρόστερ πέρσι, ας πούμε, έκλεισε γύρω στις αρχές Ιουλίου, αλλά τώρα βλέπω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάνει ακόμα αρκετές ανακοινώσιμες τουλάχιστον κινήσεις. Ναι. Με τους ξένους τι γίνεται, Ραφαήλ, Μογκουτούτια, Κλάμπβαϊκ? Μάλλον από ό,τι φαίνεται οι ξένοι δεν θα συνεχίσουν τουλάχιστον οι τέσσερις που ήταν πέρσι. Mm-hmm. Και κυρίως νομίζω ότι αυτό φαίνεται και πιο πολύ το ενδιαφέρον πέφτει στον Σαφράνου, που ήταν τελευταία χρόνια στην ομάδα. Θα δείξει, εντάξει, υπάρχει και μια πιθανότητα φέτος να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερους ξένους να έχει κάθε ομάδα. Απλώς θα πρέπει να δηλώσει τέσσερις κάθε φορά στο φύλλο αγώνους. Επομένως δεν ξέρω αν θα κινηθούν οι ομάδες και ο ΠΑΟΚ προς αυτή την κατεύθυνση. Θα φανεί νομίζω και αυτό το επόμενο διάστημα. Ο Κόλιτς. Νομίζω ότι και αυτός δύσκολα θα είναι. Εντάξει, ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήρθε και λόγω του Champions League, έκανε καλές εμφανίσεις, παίζει και με την Σερβία τώρα. Οπότε εκείνος νομίζω ότι πέρασε πάρα πολύ καλά στην Θεσσαλονίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Πάντως ήταν ένας παίκτης που νομίζω ότι πρόσφερε αυτά που έπρεπε σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ναι, ακριβώς. Και αν για Μογκουτούτια και Κλάμπβαϊκ μπορείς να βρεις έτσι, όχι εύκολα θα πω, αλλά υπάρχουν επιλογές, παίκτες σαν τον Νόκολιτς, για το βαλάντιο του ΠΑΟΚ και όλο το περιβάλλον του ελληνικού βόλεϊ, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να βρεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Χωρίς να μην δικός. Σίγουρα, ναι. Είναι και κεντρικοί που ψάχνεις και ψηλό και να έχει καλές λύσεις να σου δίνει και στον μπλοκ και στην επίθεση. Αλλά θα κινηθούν νομίζω οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για να βρουν παίχτες. Έχουν δείξει δηλαδή τουλάχιστον τους κεντρικούς πάντα οι κινήσεις που κάνουν είναι εξαιρετικές και παλιότερα με τον Λί και με τον Όκολιτς. Στον πάγκο συνεχίζει ο Γιούρι Φιλίπποφ. Η αίσθηση που υπήρχε πριν λίγο καιρό, ναι, αυτή ήταν. Όσο περνάει ο καιρός δεν είχαμε κάτι τουλάχιστον επίσημο ή μια τελική κατάληξη, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση που υπήρχε το τελευταίο διάστημα είναι αυτή. Ότι ο Γιούρι Φιλίπποφ θα συνέχισε στο πάγκο του πάγκου, θα συνεχίσει. Ναι. Στα υπόλοιπα τμήματα κινείται κάτι, ας πούμε, κάποια μεταγραφή, κάποια εξέλιξη, κάποια δυνατή αποχώρηση ή ακόμα νωρίς? Στο βόλιο γυναικών είχαμε τις περισσότερες μέχρι στιγμής μεταγραφικές κινήσεις από τα υπόλοιπα τμήματα. Ήδη 5 παίχτριες, δηλαδή 3 που έμειναν το προηγούμενο ρόστερ και 2 που ήρθανε. Και εκεί νομίζω ότι το βάρος θα πέσει στις ξένες παίχτριες που αναμένονται να έρθουν. Είναι ακόμα ανοιχτό και το θέμα του προπονητή. Υπάρχουν επαφές και με Έλληνες τεχνικούς και από το εξωτερικό στην λίστα του ΠΑΟΚ. Τα υπόλοιπα τμήματα νομίζω ότι περιμένουμε λίγο και τη Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ, πάντα για το τυπικό που γίνεται εκεί, έτσι ένας απολογισμός της προηγούμενης σεζόν και δίνεται έτσι και ένα στίγμα για την επόμενη, αλλά νομίζω ότι και στο χάντμπολ γυναικών θα διατηρηθεί ο κορμός που υπήρχε και έφερε φέτος το double με την παραμονή του κυρίου Δημητρούλια και άλλων σημαντικών παιχτριών. Και στο μπάσκετ γυναικών θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ πάλι έτσι με Ελληνίδες παίχτριες και έμπειρες και νεαρές. Και στο ποδόσφαιρο γυναικών που εκεί φυσικά περιμένουμε ένα τελείως διαφορετικό ρόστερ αν η ομάδα συμμετέχει στο Champions League και υπάρχουν έτσι πιθανότητες για να κάνει και το επόμενο βήμα. Σίγουρα θα δούμε και περισσότερες ξένες αθλήτριες σε σχέση με πέρσι. Στο χάρτμπολ των ανδρών. Αυτό θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό νομίζω. Στο χάρτμπολ των ανδρών. Νομίζω ότι εκεί περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί η ομάδα. Ο κύριος Πετρίδης είπε όταν τον είχαμε φιλοξενήσει στο Λίμπερο ότι σκέφτεται έτσι να υπάρξει και μια ανανέωση του ρόστερ με Έλληνες παίχτες και νεαρούς. Φάνηκε νομίζω ότι και προς τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν που υπήρχαν και οι τραυματισμοί ότι δόθηκαν ευκαιρίες έτσι σε νέους παίχτες να πάρουν έτσι κλίμα από την πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι στη Γενική Συνέλευση θα δοθούν απαντήσεις τουλάχιστον για το χάντμπολ των ανδρών, για το πού θα κινηθεί τουλάχιστον με βάση το budget και το πώς θα κινηθεί και από πλευράς μεταγραφικών κινήσεων. Τετάρτη 5 Ιουνίου στις 7 η τακτική γενική συνέλευση. Αν δεν υπάρχει απαρτία, Τετάρτη 12 Ιουνίου, ίδια ώρα, ίδιο μέρος, όπως ορίζει το καταστατικό. Να περιμένουμε, Ραφαήλ, κάποια έκπληση? Θα είναι πάνω κάτω τυπικού χαρακτήρα, απολογιστικού χαρακτήρα η όλη συνέλευση? Συνήθως είναι τυπικού χαρακτήρα απολογιστικού, αλλά πάντα βγαίνουν έτσι ειδήσεις. Δεν ξέρω τώρα πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και εξελίξεις στο μπάσκετ και το ποιος θα είναι και ο ρόλος του ΑΣ. Εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα υπάρξει δηλαδή. Νομίζω ότι θα τεθεί στο τραπέζι. Θα τεθεί στο επίκεντρο, ναι, σίγουρα. Αν θα προκύψει κάτι άλλη ιστορία, αλλά
Ότι θα γίνει κουβέντα, νομίζω θα γίνει. Για το νομίζω ότι εκεί δηλαδή δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από τα υπόλοιπα τμήματα πάντως πάντα προκύπτουν ειδήσεις. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Ραφαήλ. Εντάξει, γνωρίζαμε ότι είναι πολύ νωρίς για γενικότερα τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Στα υπόλοιπα τα γύρω-γύρω στα ποδοσφαιρικά, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Καρντόσο για την ΑΕΚ. Στις 2.30, σε λίγη ώρα, θα μιλήσει για πρώτη φορά για όλα. Ουσιαστικά θα αναλύσει το πλάνο του για την ΑΕΚ. Βέβαια, πραγματικά μιλώντας με αρκετούς ανθρώπους στην Αθήνα, κανένας δεν έχει να πει κάτι καλό, είναι η αλήθεια, για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, πιο πολύ υπάρχει ένας προβληματισμός παρά κάτι θετικό. Εντάξει, δηλαδή, υπήρχαν και κάποια άρθρα αποθεωτικά, πραγματικά προκαλέσανε το γέλιο σε όσους ξέρουν, ναι, από ισπανικό πρωτάθλημα. Από συγκεκριμένους ανθρώπους. Όχι και τόσο αυθόρμητα, θα πω εγώ. Ναι, όχι τόσο αυθόρμητα. Πάντως, εγώ αν ήμουν Καρντόσο και έχοντας κάνει μια έρευνα για τον Μελισανίδη, φαντάζομαι έχει κάνει ο άνθρωπος, θα έλεγα ότι πρότυπο μου είναι η Τότεναμ, που χωρίς μεταγραφές εδώ και 1,5 χρόνο έχει φτάσει στο τελικό του Champions League. Εγώ δεν θα έλεγα. Το μοντέλο αυτό θα ακολουθήσουμε, θα έλεγα εγώ, αγάπη. Δεν θα έλεγα πάρα πολλά στέργιο. Θα ήμουν έτσι επιφυλακτική, νομίζω. Όχι, εγώ νομίζω ότι αν θα μπορούσε να πει ότι πρότυπο μου είναι η Τότεναμ και καινούριο γήπεδο έκανε, αγάπη, και μεταγραφές δεν έκανε. Όχι, αλλά... παιδί μου, θα έλεγες ότι είμαι λάτρης των νέων παικτών. Να ποντάρουμε πολλά στα δικά μας παιδιά. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε χρήματα για μεγάλες μεταγραφές. Οι Έλληνες παίκτες έχουν μεγάλο ταλέντο. Α, ναι, έχω ακούσει, το άλλο, ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο. Βλέπουμε έχω ακούσει ότι ο Παπαθόπουλος έπαιξε το τελικό του Europa League. Ναι, έχω ακούσει ότι η ΑΕΚ έχει πολύ καλό νέο αίμα που αξίζει να πάρουν ευκαιρίες αυτά τα παιδιά και όλα αυτά. Και να κάνουμε μια ομάδα ανταγωνιστική όταν μπούμε στο γήπεδό μας. Ναι. Που από ό,τι είδα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα το γήπεδο. Θα έλεγα ότι είναι και από τους βασικούς μας στόχους να γίνει αυτό, να προχωρήσει. Μέχρι εκεί. Και θα τελείωνα την ομιλία μου, τη συνέντευξη τύπου, θα λέγοντας ότι τα λεφτά, αγάπη, δεν φαίνουν την ευτυχία στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά πέρα από το χιουμοριστικό, όντως, δεν ακούς, ρε παιδί μου. Λίγες φορές θα έρθει ένας προπονητής στην Ελλάδα και θα είναι τόσο μεγάλη μερίδα του κόσμου που θα έχει να πει κάτι αρνητικό ή να είναι τέλος πάντων έτσι λίγο πιο υποψιασμένη. Όχι ότι ο Χιμένεθ ήταν κανένας top προπονητής που έδωσε πάρα πολλά στοιχεία στην ΑΕΚ, αλλά όταν πας για κάτι άλλο, συνήθως πας για κάτι καλύτερο. Ο Παναθηναϊκός λέει απέρριψε πρόταση της Μπράγκα για τον Μπουζούκι. Αυτό δεν αρέσει στους υπαλλήλους της Παναθηναϊκός. Που περίμεναν που χθες μάθανε ότι αν γίνει πώληση ποδοσφαιριστή και προκύψουν έσοδα, πρέπει, αγάπη, να είσαι στους προσεκτικός. Δεν είπανε ότι αν γίνει πώληση θα πληρωθούν. Είπαν, αν γίνει πώληση και προκύψουν έσοδα, θα πληρωθούν οι υπάλληλοι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Διάβαζαν λοιπόν σήμερα οι υπάλληλοι της Πράσινης ΠΑΕ ότι απέρριψε ο Παναθηναϊκός πρόταση της Μπράγκα για τον Μπουζούκι. Και γράφεται στην Αθήνα ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Άρη για τον Γκάλο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ, ο Γκάλο είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, μα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Και ήδη οι φίλοι της ΑΕΚ απορούν γιατί έμεινε ο Μπακάκης και έφυγε ο Γκάλο. Και ο Γκάλο απορούσε και έλεγε ότι βρήκαν έναν τρόπο ουσιαστικά να. Προφανώς ήθελε λεφτά ο Γκάλο. Όχι, είπε ο Γκάλο είχε πει στη συνέντευξη την τελευταία ότι σε ό,τι κουβέντα και να κάναμε από την ΑΕΚ έβγαινε ότι υπάρχει πρόσφορα έδαφος για να συνεχιστεί η συνεργασία γιατί εγώ αισθανόμουν καλά και αυτοί έδειχναν να είναι καλά. Αλλά λέει ότι μερικές φορές αν η μία πλευρά δεν θέλει να συνεχίσει η συνεργασία, βρίσκει διάφορους τρόπους να βάζει εμπόδια και να μην γίνει τέλος πάντων αυτό που θέλαμε και οι δύο. Ναι. Προφανώς και ο Γκάλο ήθελε κάποια χρήματα. Μπορεί, ας πούμε, να μην ήθελε μείωση τουλάχιστον. Να είπε, παιδιά, τα ίδια θα μου δώσετε. Όχι, πρέπει να μειωθούν τα λεφτά σου. Τέλος πάντων. Ναι, και άμα κρατήσει κάποιους παίκτες της ΑΕΚ που σώθηκαν φέτος, νομίζω ο Γκάλο όσο έπαιξε. Ο Γκάλο ήταν καλός. Σαν παρουσία ήταν normal. Και θεωρόταν και λάθος του Χιμένεθ που δεν τον έβαλε βασικό στο τελικό με τον ΠΑΟΚ, όχι ότι μας χάλασε. Ναι, με το που μπήκε εκείνα τα στημένα που είχε. Έχει καλό πόδι γενικότερα και στις έντρες και στα στημένα. Γενικότερα έχει να δώσει περισσότερα από ότι ο Μπακάκης. Ευτυχώς ο Μανόλο Χιμένεθ πιστός στις παραδόσεις να χάνει το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Έβαλε τον Μπακάκη και όταν έβαλε τον Γκάλο, ουσιαστικά κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν πίστευε ότι μπορεί να
αλλάξει... παραδοθεί εκεί, δεν άλλαζε κάτι. Θα περιμένουμε τον Μανώλο Χιμένεθ κατά Μάρτιο-Απρίλιο. Φτάνει εσύ. Γιατί δύο φορές δεν το ξανά, όχι. Θέλω Χιμένεθ ξανά. Δεν ξέρω αυτός αν θέλει πλέον. Δηλαδή, και αυτός πια είναι έναν εγωισμό, δεν τον έχεις. Όχι. Έναν εγωισμό, ρε, εσύ. Δηλαδή, όχι. Σε φέρνει ο άλλος. Στα φορτώνει όλα. Κάνεις και σε βέβαια τα δικά στα λάθη, okay, αλλά στα φορτώνει όλα, γιατί του τα φόρτωσε όλα. Ξεπίζω ότι πάει ο Χιμένεθ στην Εξτρεμαδούρα. Και τον διώχνουν τον Δεκέμβριο. Και τι κάνει, πάλι πάει στην Ελλάδα. Είναι δύο μήνες άνεργος. Και το λέει ο πρόεδρος τον Μάρτιο. Μανώλο, γύρνα πίσω να πάρουμε το κύπελο. Δεν πήγαινα. Όχι. Έπρεπε να έχει έναν εγωισμό. Εντάξει. Υπάρχουν προπονητές που έχουν πάει σε ομάδες 4, 5, 6, 7 φορές. 8. Άμα θέλεις να πηγαίνεις κάθε φορά για να στα φορτώνουν όλα και να ξαναφέρεις μετά. Και ούτε καν να το λένε έτσι. Γιατί ο Χιμένεθ ήξερε ότι συνεχίζει. Ήταν σίγουρος. Ξαφνικά ο Μελισανίδης στο γεύμα, το περιβόητο. Εμφανίζεται λίγο σκεπτικός ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο και όλα αυτά. Ξεκινάει μια κουβέντα ο Χιμένεθ χωρίς να ξέρει τίποτα και ξαφνικά αυτό βγαίνει από την Αθήνα. Δεν είναι δικά μας πράγματα. Αυτό βγαίνει από την ΑΕΚ, από τα ρεπορτάζ τέλος πάντων. Και ξαφνικά ενημερώνεται ο Χιμένεθ ότι δεν συνεχίζει. Τι είναι αυτό, είναι αυτό συμπεριφορά ομάδα σε επαγγελματική, σε προπονητή. Δεν είναι normal. Πρέπει να έχει και έναν εγωισμό, Στέργιο. Δεν νομίζω να έχει εγωισμό ο Μανώλο Χιμένεθ. Τότε είναι άξιος της μοίρας του, Στέργιο. Αυτό είναι βέβαιο, αγάπη 100% ότι είναι άξιος της μοίρας του. Συγχαρητήρια. Ένας μέτριος προπονητής, να μην πω κακός, άντε να πω μέτριος. Εντάξει, αλλά πώς τον γράφανε τα πρωτοσέλιδα, Παπατζής. Ναι, τέλος πάντων. Έφυγε ο Παπατζής. Ναι. Γράφαν τότε σε εφημερίδες των Αθηνών. Στην πρώτη αποχώρηση του Μανώλου Χιμένη. Στην τρίτη. Ο ΑΚΠΟΜ, Στέργιο, αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει το Βαρέλα και τώρα λέει τελικά μένεις και χαίρομαι πολύ. Είναι θεότητα ο ΑΚΠΟΜ, μια κατηγορία μόνος πραγματικά. Δηλαδή το παιδί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αναγκάστηκα λέει να σε αποχαιρετήσω και τώρα μένεις και χαίρομαι γι' αυτό. Ευτυχώς το είπε το χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή, ρε ΑΚΠΟΜ, απαντάει και ο Βαρέλα από κάτω με καρδούλες τέτοια, ωραία πράγματα. Αυτά καλά είναι να γίνονται, Στέργιο. Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα γενικότερα για τον Βαρέλα που έβλεπα τώρα στα social media και από κόσμο αλλά και από συμπαίκτες που σχολίασαν κάτω από το ποστάρισμά του για την παραμονή. Προφανώς και ανακουφίστηκαν όλοι. Κρέσπο δεν είδα κάτι. Είμαι σίγουρη ότι ο Κρέσπο όμως έχει επικοινωνήσει μαζί του. Δεν είδα κάποιο σχόλιο δημόσιο μέχρι τώρα. Και νομίζω σήμερα έχει γενέθλια ο Τζάλπαν Κάμπος. Είδα χρόνια πολλά από Βαρέλα. Ναι. Για τον Τζάλμα. Ο πρώτος που χάρηκε για τον Βαρέλα είναι φυσικά ο Λουτσέσκου και ο δεύτερος νομίζω είναι ο Κρέσπο. Όχι γιατί δεν εκτιμάει τον Ίγκασον, αλλά γιατί οι δυο τους έχουν βρει φοβερή χημεία και εντός και εκτός γηπέδου και θα είναι και ο Κρέσπο ήσυχος ότι θα ξεκινήσει η χρονιά έχοντας δίπλα του τον Φερνάντο Βαρέλα. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι και ο Ίγκασον από πίσω μπορεί σιγά σιγά να πάρει τα παιχνίδια του, να μπει στην εξίσωση κι αυτός, αλλά με μεγαλύτερη σιγουριά και με καλύτερο έδαφος. Σιγά σιγά, σίγουρα θα πάρει και αυτός παιχνίδια. Τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολλά για τον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Συν τα play-off που θα μπουν 36 λέγαμε, μόνο στο πρωτάθλημα. Για 50 μάτς. Είναι πάρα πολλά. Αν όλα πάνε καλά. Οπότε σίγουρα είναι καλό ότι θα υπάρχουν στην άμυνα τουλάχιστον που μιλάμε τώρα πολλές επιλογές υψηλού επίπεδου. Έβλεπα λίγο νωρίτερα τις αποδόσεις στη Στίχημαν για τον μεγάλο τελικό των μεθαυριανό, ναι, στο Μετροπολιτάνο. 3.90 η Τότεναμ, 3.55 το Χ, 2.02 το διπλό της Λίβερπουλ που είναι τυπικά φιλοξενούμενη. Over 2.5-1.90, Under 2.5-1.87, Goal-Goal 1.73, No Goal 2.05 είναι τα βασικά στοιχήματα. Υπάρχουν 471 ειδικά στοιχήματα για τον... για το μεγάλο τελικό. Μάλιστα. Στο Μετροπολιτάνο. Τα λέγαμε και νωρίτερα, αγάπη. Θα ήταν πολύ καλό να ήμασταν εκεί. Να φεύγαμε, ας πούμε, αύριο μεσημεράκι. Να δούμε και λίγο Μαδρίτη. Αυτοί που είχαν πρόγραμμα Στέργιο θα είναι. Γιατί έκαναν αυτό που έπρεπε. Και αυτοί που είχαν γνώσεις και απάντησαν στο quiz, στο διαγωνισμό της Pepsi Max. Έτσι. Γιατί η αγάπη μπορεί να σε λένε μερικοί φίλους που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο να το βρίσκουν ενοχλητικό να ξέρει τα πάντα για το Champions League. Αλλά είδες ότι μπορεί να σου φανεί και χρήσιμο. Ναι, φυσικά. Δύο τυχεροί είναι ήδη ετοιμάζουν πράγματα για να πάνε στη Μαδρίτη με εισιτήρια του τελικού από την
Pepsi Max. Πάρα πολλοί ακόμα κέρδισαν πολλά δώρα, είτε PlayStation είτε μπάλες του Champions League. Οπότε αγάπη, αν έχεις κάποια κενά, να τα καλύψεις του χρόνου τέτοια εποχή, γεροί να είμαστε, να τα πάμε καλύτερα και εμείς στον διαγωνισμό της Pepsi Max, να πάμε στον τελικό. Μην είναι μόνο όπως Χριστουπακού, που οι κάμερες ήταν στο Θεό, δεν έβλεπες τίποτα. Το είδες καθόλου τα πλάνα αυτά? Είδα, ναι. Δεν είδα ολόκληρο τον αγώνα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν υπήρχε είδα αυτό. Είδα γύρω στα 30-35 λεπτά. Μεγάλη απογοήτευση. Γενικά έβλεπα και στο Twitter και από εξωτερικό. Και πολύ γνωστά πρόσωπα που σχολίαζαν. Πολύ, πολύ κακή επιλογή τον Πακού. Πάρα πολλές άδειες θέσεις στο γήπεδο. Πάρα πολλές. Το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα ότι και οι δύο ομάδες είχαν επιστρέψει πολλά εισιτήρια. Αλλά και σε επίπεδο μετάδοσης ήταν πολύ κακό το αποτέλεσμα. Και όχι με ευθύνη της τηλεόρασης, με ευθύνη της διοργανώτριας. Δεν ήταν αυτό το γήπεδο για να γίνει ένας τελικός Europa League. Σε κανένα σημείο. Ναι. Πολύ πολύ κακό. Αλλά εντάξει. Το Σάββατο νομίζω το πράγμα θα είναι αλλιώς. Όσοι θα είναι στη Μαδρίτη θα είναι πολύ πολύ τυχεροί. Η Pepsi τους έστειλε τους τυχερούς εκεί. Καλή επιτυχία. Εσύ λες την Tottenham, εγώ λέω στη Liverpool. Τι λες εσύ? Γιατί Liverpool. Έτσι. Πάω Liverpool. Αγάπη, μη πηγαίνεις με το ρεύμα. Δεν θέλω, δεν μπορώ την Tottenham. Μη πηγαίνεις με το ρεύμα. Δεν θα πω αυτά που είπαν άλλοι, Στέργιο. Άλλοι, γύρω-γύρω. Τα βαριά τα λόγια για την Tottenham. Αλλά Liverpool θα υποστηρίξω. Αγάπη, μη πηγαίνεις με το ρεύμα. Εγώ εντάξει. Έχω μια συμπάθεια στη Liverpool. Δεν μπορώ να έχω μια συμπάθεια. Γιατί να συμπαθείς στη Λίβερπουλ? Έχω μια συμπάθεια στη Λίβερπουλ. Καταρχάς, συμπαθώ πάρα πάρα πολύ τον Κλοπ. Πραγματικά. Σαν προπονητή, σαν φιλοσοφία γενικότερα. Έφτασε μέχρι τον τελικό. Όχι, απλά το πάρει φέτος. Γιατί και καταρχάς η Λίβερπουλ έχει κάνει φοβερή σεζόν στην Αγγλία. Δηλαδή, έπρεπε να βρεθεί η City να φτάσει τους πόσους βαθμούς για ένα βαθμό διαφορά να πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, απλά πάρει το Champions League. Πάντως, ο επόμενος τελικός θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο και Μάλατα Τούρκ της Κωνσταντινούπολης. Χωρητικότητας, αγάπη, 80.000 φιλάθλων. Κωνσταντινούπολη. Οπότε είναι, αν κάνουμε τα κουμάντα μας νωρίς. Ναι! Μπορούμε να είμαστε στο μεγάλο τελικό. Σε ποιο γήπεδο είπαμε? Στο Ολυμπιακό στάδιο της Κωνσταντινούπολης, στο Μάλατα Τούρκ. Εγώ με τον Τσακαλέ τώρα θα πούμε έξω. Πιστεύω ότι και αυτός θα είναι αρκετά ψημένος. Θα το δούμε. Λοιπόν, ενημερώνομαι, επειδή τώρα συμβαίνει από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. 1-1 το πρώτο παιχνίδι με την Seattle, την ομάδα. Ο Τζοβάρα στο γκολ του ΠΑΟΚ. Νομίζω σε λιγάκι θα βγάλει και ο ΠΑΟΚ για να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε στο παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας και σήμερα στις 2 ώρες του ΠΑΟΚ 24 ήταν η Στίχημαν. Σας είπα νωρίτερα για τις αποδόσεις. Θέλει πολύ μελέτη, παιδιά. Έχει πολλά ειδικά στοιχήματα. Και να απολαύσουμε τον τελικό. Και αν μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο κέρδος, καλοκαίρι έρχεται, αγάπη. Θα χρειαστούμε χρήματα. Για παραλίες, για βουνά, για όπου πάει ο καθένας. Στα ειδικά είναι το ψωμί. Ναι. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Κοντά στις 500 επιλογές για τον τελικό. Από corner, foul, κάρτες, συνδυασμένα στοιχήματα, scorer, τα πάντα. Μαζί μας φυσικά ήταν και το Regency Casino με το θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή 7 Ιουνίου, Σάββατο 8 Ιουνίου, οι δύο επόμενες παραστάσεις. Συνολικά έχουν απομείνει 4. Ο Λαός Τραγούδι θέλει, το πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον αξεπέραστο Στράτο Διονυσίου από Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου και Διαμαντή Διονυσίου. Κλείστε γέρο στη θέση σας. Στα ταμεία του καζίνου φυσικά στο Regency World 24, ticketservice.gr και καταστήματα public. Δεν είναι υποχρεωτική, είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη αν θέλετε πριν ή μετά την παράσταση να δοκιμάσετε την τύχη σας. Απλά πρέπει να έχετε κλείσει 21 χρόνια ζωής. Μαζί μας τα Data Labs που ξεκινάνε το καλοκαίρι με μια πολύ μεγάλη προσφορά. 30 tablets MLS δωρεάν σε όσους κάνουν εγγραφή εντός Ιουνίου σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των Data Labs. Είτε πληροφορική και ΑΣΕΠ, είτε μηχανογραφημένη λογιστική γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και άλλα πολλά. Για πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α. Τηλέφωνο 2310-22-2962 και datalabs.edu.gr. Μαζί μας είναι τα Naxus, όπου υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές και σε ανδρική συλλογή και σε γυναικεία και σε παιδική και σε αξεσουάρ και σε τσάντες. Μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες είτε μέσω του nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα, είτε από τα καταστήματα Πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos, Τσιμισκή Μεροσοτέλους,
όλα τα στόκ στην πόλη με φοβερές τιμές και Ελευθέρω Βενιζέλο για όσου ταξιδεύουν. Και φυσικά φτύκα, πλακάκια και είδη υγιεινή για όσου θέλουν να ανανεώσουν ή να ανακαινήσουν το μπάνιο του με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την εποχή που διανύουμε, προϊόντα από του μεγαλύτερου ισπανικού και ιταλικού οίκου και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σα. Θα βρείτε τον φτύκα Απόλλωνος 37-39 κατ' Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Η ώρα πήγε 2. Μένετε στο Λίμπερο, ακολουθεί το ανάλυση των Paris Press, Αντώνη Τσακαλέας, Τάσος Ζέρβας, Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team νομίζω θα ασχοληθούν λίγο με τον εκθεσινό τελικό του Europa League και πολύ με τον τελικό του Champions League. Οπότε θα είναι η καλύτερη συντροφιά μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.